έξω γιονίζει. Και κατά τις 6 ώρα το απόγευμα, ενώ πίνεις το καφεδάκι σου, χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις και δέχεσαι μία ερώτηση. Καλησπέρα σας. Μπορείτε να μας πείτε για μία δημοσκόπηση που γίνεται? Ποιο ραδιόφωνο ακούτε? Τότε μη διστάστε καθόλου. Πέστε το λίμπερο για να το λέτε. Το λίμπερο της καρδιάς μας. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλημέρα σας. Γιώργος Συρίγος, Σωτήρης Δασκαλάκης, και ανοίξτε τα αυτιά σας γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Έξω χιονίζει, αλλά εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, κυρίες και κύριοι, ο Φλεβάρης και αφλεβήσει, καλοκαίρι θα γυρίσει, θα μυρίσει. Πνέει τα ολίσθια, σαν τον Πασχάλη και τον Ολυμπιακό. Θα πεις, καλά, δεν οφείλεις να δώσεις ένα συγχαρήκι τον Πασχάλη? Ναι, οφείλω να του το δώσω. Πραγματικά, με μεγαλοπρέπεια, ο Πασχάλης αποδέχτηκε τα γεγονότα και, όπως λένε και οι κακές οι γλώσσες, κρύβεται από χωρίων εις χωρίων. Δεν εμφανίζεται. Κάρναξη έπαθε. Πράγμα όμως που δεν συμβαίνει και από την άλλη μεριά. Το τι συμβαίνει εκεί θα το δούμε αμέσως. Έξω χιονίζει. Μια υπέροχη μέρα για την πόλη μας. Ένα όμορφο χιόνι. Δεν κάνει πολύ κρύο. Δεν είναι παγωμένοι δρόμοι. Ο κρατικός μηχανισμός είναι έτοιμος να επέμβει, αλάτια αυτά και τα λοιπά. Μέχρι αύριο θα έχει καθαρίσει. Πνέει τα ολίσθια ο χειμώνας, όπως και ο Ολυμπιακός. Μόνο που ο χειμώνας προσπαθεί να ψιλοκρατηθεί, ξέροντας ότι ξεψυχάει, γιατί από μακριά φαίνεται η άνοιξη, σιγά σιγά να πλησιάζει. Ο Ολυμπιακός αντιθέτως δεν μπορεί να το παραδεχτεί. Ακούστε ρε τι είπανε. Δηλαδή αυτόν τον τρόπο μετάδοσης των γεγονότων στους οπαδούς του Ολυμπιακού μου θυμίζει το Γιοργαλά της εποχής της Χούντας, που έβγαινε και έκανε κατήγηση στον κόσμο και ο κόσμος έτρωγε γιατί δεν μπορούσε να ακούσει και τίποτα άλλο. Αυτό που γίνεται στα ραδιόφωνα, στην τηλεόραση, στα site, στις εφημερίδες είναι απίστευτο. Προσπαθούν ντε και καλά να διατηρήσουν ένα γεροντάκι, επειδή κάποτε έτρεχε και έβγαινε πρώτο, να το διατηρήσουν στην ίδια θέση, ενώ έχουν βγει τα νιάτα από πίσω που πραγματικά σφυρίζουνε. Σφυρίζουνε και πανικοβάλλουνε τους πάντες με το πέρασμά τους. Ξεκαρδισμένος μου πήρε ο φίλος μου ο Τάλος από την Αθήνα και μου λέει, άκουρε Γιώργο τι λένε. Αυτό λέει πρώτη φορά το άκουσα. Ο Ολυμπιακός λέει στην Ουκρανία είχε, ακούστε, τις περισσότερες ημιτελικές φάσεις. Δεν μιλάμε για τις τελικές που μπαίνει γκολ, ημιτελικές, δηλαδή τι γινότανε πριν δώσει την μπάλα για την τελική. Ο παίκτης του Ολυμπιακού, επειδή δεν μπορούσε, μετράνε τις ημιτελικές, σου λέει μέχρι εκεί έφτασε, δεν μπόρεσε να δώσω την τελική για να μπει τον γκολ. Σε μια εκπομπή του Σπορ 24 στην Αθήνα και ήταν, λέει, κάποιοι δημοσιογράφοι εκεί πέρα, ένας Διαμαντόπουλος, ένας Φιλέρης και ένας Δερβελές. Και βγάλανε άλλο, ρε παιδί μου, πόρισμα. Είχε τις καλύτερες ημιτελικές. Να ταΐσουν και τον κόσμο, παπά. Και από την άλλη μεριά, μια βρωμιά, μια δυσοδεία, μια λέπρα πραγματική, ώστε να αμαυρώσουνε για μια φορά ακόμα ίσως το τιμιότερο και το καθαρότερο πρωτάθλημα που πήρε ποτέ ελληνική ομάδα, μη σας πω ευρωπαϊκή, μήπως μη σας πω παγκόσμια. Αυτό που έγινε με 2 βαθμούς μείον, με την γκλοπή την περσινή
με το ότι θα μπορούσε και την τιμωρία του Ιβάν Σαββίδη, που θα μπορούσε να σηκωθεί και να φύγει ο άνθρωπος και να πει δεν με παρατάτε ρε. Κράτος είστε εσείς, δεν πάω στην Ουγκάντα να επενδύσω. Δύο αγώνες με στην έδρα μου και με μηδενίζουνε. Ο μεγάλος λαός του πάω και τρίχες μπλε. Πού είναι, ποιος το σεβάστηκε. Και όχι μόνο αυτό. Ενώ οι τρίχες μπλε που υπολογίζανε ότι θα ασπρίσουνε, δυναμώσανε ακόμα περισσότερο και αποδείξαν ότι μόνο τρίγες δεν είναι. Συμπαρασταθήκαν στην ομάδα και από την άλλη μεριά και ο πρόεδρος έκανε το καθήκον του. Τρένο πραγματικό. Και από την άλλη μεριά, κυρίες και κύριοι, υπάρχει αβρώμικο καθεστώς που ντε και καλά να ταυτίσει με πολιτικά γεγονότα τη φετινή πορεία του ΠΑΟΚ. Δεν το πήρε το πρωτάθλημα, καθαρά λέει ο ΠΑΟΚ. Μα μήπως πήρε και κανένα καθαρό. Από ό,τι θυμάμαι, η πιο βρώμικη ομάδα, από ό,τι λένε οι κακές οι γλώσσες, όχι από ό,τι λέει η περιραίους ατμόσφαιρα, από ό,τι λένε αυτοί οι διαστραβλωτές της αλήθειας, αυτή η ξεφτύλα του αθηναϊκού κατεστημένου, αυτή η βρώμα και η δυσοδεία, αυτός ο κόπρος του Αυγία. Κανένα πρωτάθλημα και κανένα από τα κύπελα που πήρε ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καθαρά. Ο ΠΑΟΚ. Ο Ρομπέτο Δασόν, το φτωχό και ο προστάτης των ομάδων των καταδυναστονευμένων. Ο ΠΑΟΚ είναι το βρωμερότερο σωματείο, λένε. Ποιο κύπελο, λέει, το πρώτο, λέει, που πήρατε σας το έδωσε η Χούντα. Το 1972. 2-1 μέσα στο Καραϊσκάκι, στον Παραθηναϊκό, το μεγάλο του Γουέμπλεϊ. Του Γουέμπλεϊ, ρε, το Μάρια. Που τέτοια ομάδα δεν έχει ξαναπεράσει. Εκτός από τη μεγάλη ομάδα του 70 του ΠΑΟΚ. Το οποίο ακυρώθηκε στο 2-0 στο 90. Γκολ ανάποδο ψαλίδι του Ματζουράκη. Που ακόμα το έχουν στα highlight. Σαν ένα από τα καλύτερα γκολ που μπήκε, κακός που ακυρώθηκε. Και χάθηκε η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Ένα απίστευτο ανάποδο ψαλίδι του Ματζουράκη. Και μετά του 73-74 με τον Ολυμπιακό, γιγαντομαχία στη Φιλαδέλφια, 2-2 το αποτέλεσμα. 5-4 στα πέναλτι. Α, λέει, σας το δώσανε, λέει, η Χούντα, λέει, τότε, λέει, ήταν να πέσει, να κάνει, να δείξει και τα λοιπά. Και παίρνει το πρωτάθλημα του 74-75 και αυτό παπάς. 76, το 75-76 και αυτό παπάς για τα 2.300 χρόνια της Θεσσαλονίκης, λέει, πάρτε και εσείς ένα πρωτάθλημα. Και ακολουθεί δεύτερο πρωτάθλημα μετά 9 χρόνια, αυτό μας το έδωσε ο Κίμωνο Κουλούρης. Είναι έτσι ή όχι, ακούγονται αυτή συνέχεια τα ίδια και τα ίδια τόσα χρόνια. Ο Κίμωνο Κουλούρης τότε στον Καλαφάτη, γιατί ήταν άρρωστο το παιδί του, λέει, και έκλαιγε ο Καλαφάτης μαζί του και το συμπόνεσε και τον έκανε. Τον Κουλούρη γι' αυτός έδωσε εντολή στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό. Στην Κρατέα ΑΕΚ τότε, στο Γίγαντα Άρη τότε, στο Γίγαντα Ηρακλή τότε, με ομαδάρες. Ένας Άρης που κέρδισε τον Παραθυναϊκό και του κόψε 3 βαθμούς 5-6 αγωνιστικές πριν από το τέλος. Και εκείνο το δώσανε ο Κουλούρης. Αν το άλλο, το κύπελο 4-2 τον Ολυμπιακό. Συγκλονιστικό μάτς στη Φιλαδέλφια. Τον Ολυμπιακό του Κόκαλη, του Γεωργάτου, του Τζόρτζεβι, του Τζιοβάνι. Βουνά. Αυτό μας το έδωσε ο Κόκαλης, λένε.
σας το έδωσε ο Κόκαλης. Για να τα έχει καλά με τον Πατατούδη. Έτσι δίνουνε κάτω τα κύπελα. Και το 4 ο Γκαγκάτσης. Ματσάρα μέσα στην Τούμπα με τον Άρη. Θα μπορούσε ο Άρης να πετύχει περισσότερα πράγματα και δοκάρι στο 90. Ο Γκαγκάτσης το δώσε. Το ότι δεν έγινε ούτε μια φάση προς αμφισβήτηση μέσα, όχι, ο Γκαγκάτσης το δώσε. Και έρχεται το κύπελο με την ΑΕΚ. Έβαλε offside goal ο Ερίκε. Ναι, αλλά δεν έδωσε τον πέναλτι δύο μέτρα πια, δύο δευτερόλεπτα πριν. Δεν τρέχει τίποτα εκείνο. Ο Γλύκος έβαγε γκολ από το κέντρο. Είχε 70-30 ο ΠΑΟΚ κατοχή της μπάλας. Τους ισοπαίδωσε τίποτα τον γκολ του Ερίκε. Δώσε τον πέναλτι ρε μεγάλε. Ένα οριακό ήταν και τι έγινε. Και το άλλο, ξεφουσκωμένη ΑΕΚ. Επειδή έκλεψε το πρωτάθλημα, κάθισε και έχασε το κύπελο. Ο Κυρκώστας, ο παπάς αυτός από την Κατερίνη. Πήγε για ξύρισμα, ξέρεις, κάθε Σαββάτο πάει για ξύρισμα. Χάνει την πρώτη ώρα και μετά μπαίνει. Εμείς έχουμε κάνει τον πρόλογό μας και αρχίζει τα δικά του. Μιλάει για τον Φουλίδη, μιλάει για τον Μάρλον Μπράντο, μιλάει για αυτά που ξέρει. Άμα το ρωτήσεις κάτι παραπάνω καταλαβαίνεις. Και ενώ, ας παπάς και μισός. Εάν δεν υπήρχε ο Πασχάλης θα ήταν ο μεγαλύτερος παπάς. Κρύβεσαι Πασχαλάκο, κάτσε με στη γούρνα. Πάρε να κυνηγήσεις πεταλούδες. Και πού είσαι, ο Θεός να σου δίνει χρόνια πολλά γιατί σε βλέπω στην πεταλούδα να γίνεσαι παγκόσμιος πρωταθλητής. Γιατί πολλά χρόνια ακόμα θα κυνηγάς πεταλούδες Πασχάλη. Δώσ' τα γόρι μου. Και το άλλο το προαυτό, το άλλο το κύπελο, μας το έδωσε η ΑΕΚ, λέει, γιατί μας έκλεψε το πρωτάθλημα. Και αυτό παπάς. Το ότι μπήκαν εκεί πέρα και κατεβήκανε 30.000 κομμάτια να πούμε και βάλαν τις μάσκες και κάναν χαβά και τους ξεφτελίσαν εμείς τη χαβούζα, δεν τρέχει τίποτα. Εκεί τους το έδωσε τίποτα. Και η πιο βρωμιά από όλες, μετά την περσινή κλοπή, είναι το ότι αυτός ο Ολυμπιακός δεν βάζει μυαλό με τίποτα. Άρα εσείς βγέστε ρε και δείξτε ότι είστε θρύλος. Ρε ο θρύλος είναι μεγαλόψυχος ρε, μεγαλόκαρδος ρε. Είναι πονόψυχος. Είναι ελεήμων. Είναι αγαθός στην ψυχή. Είναι και σκληρός εκεί που πρέπει. Αλλά εκεί που πρέπει δείχνει μεγαλοπρέπεια ρε ο θρύλος. Βγες και πες ρε. Παλιάνθρωπε, ό,τι αναγνωρίζω. Δεν σε είπαμε να φιλείς δαχτυλίδι. Θα συνέλθεις μετά 10, 20, 30 χρόνια. Μα βρεις κανέναν μεγάλο θα ξαναγίνεις. Αλλά μέχρι τότε μας πεις και Σκοπιανούς ρε φίλε. Μας πεις και Σκοπιανούς ρε φίλε. Καλά δεν τους τα λέω ρε Σωτήρη. Συμφωνείς Σωτήρη. Γεια σας γείτονες. Γίναμε ένας λαός. Μας κατατάξαν εκεί. Ο Ζάεφ και ο Τσίπρας μπήκαν στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού και τον είπανε φάει τρία γκολ να πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Πού σας να χαθείτε, να χαθείτε το τέρατα. Δεν τρέπεστε ρε λίγο, δεν έχετε ιερό και όση ώρα πάνω σας. Τους ΠΑΟΞΙΔΕΝ ρε που πλημμυρίσανε ρε, το Λευκοπύργο και συμμετείχανε σε όλα τα συλλαλητήρια. Σπαοξίδες ρε λέτε ότι κάτσανε λέει για πουλήσα τη Μακεδονία. Άντε ρε να χαθείτε, να χαθείτε. Τέρατα. Παλιανθρωπίνες. Βάλεις ρε τον Παοξί του θίξεις το εθνικό του μέσα. Να πονεμένος ρε ο Παοξής. Είναι ξεριζωμένος. Ξέρει τι θα πει. Χαμένη πατρίδα. Και ξέρουν καλά οι Σκοπιανοί ότι άμα χρειαστεί να πουλήσουμε το αίμα μας πολύ ακριβά
Όχι για το όνομα, για τη Θεσσαλονίκη μας. Για ένα πετραδάκι εκεί στους Ευζώνους. Μια σπιδαμή γης, ένα τετραγωνικό ρε. Θα μας βρουν εμάς μπροστά τους. Τις νέες φάλαγες της Μακεδονίας. Τους Παοξίδες και τους άλλους. Από τη Μακεδονία, όλοι. Πάτε να χωρίσετε τον κόσμο. Ήμουνα κάποτε στη Βουλγαρία και είχε γίνει ένα μάτς στην Αθήνα όπου η κραυγή Βούλγαρη πούσας ηχούσε. Σας πληροφορώ ήτανε σε όλα τα μέσα της Βουλγαρίας, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και στις εφημερίδες. Σάιτ δεν υπήρχαν τότε, το 95 νομίζω ήταν, 96, 97 κάπου εκεί μέσα. Και μέσω να δεις τον Διαρμηνέος που είχα μαζί μου, με ρωτούσαν οι Βούλγαροι, καλά λέει, γιατί συμφωνάζουν εσάς τους Μακεδόνες Βούλγαρους. Λέω, ρε μωρέ, χαβάλε, όπως εμείς τους λέμε τις μάνες τους, αυτοί μας λένε Βούλγαρους, εμείς τους λέμε ήρθε ο Ιμπρέμ, να λέω, χαζά, λέω, εκεί πέρα, τι να πω. Τι να πω ρε. Και νομίζετε τώρα αυτές τις κραυγές των Αθηνών για το πρωτάθλημα των Πρεσπών δεν το μαθαίνουν ρε στα Σκόπια. Δεν γελάνε ρε μαζί σας. Ξεφτύλες. Βάλατε ρε το βρωμοπρωτάθλημα με την εθνική συνείδηση του Μακεδόνα. Μέχρι εκεί φτάσατε ρε. Άρε Τζιμάκο, τα έλεγες πριν από χρόνια. Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα σου. Ήταν ωραίος ο Τζιμάκος. Θα μου πεις το λένε και εδώ στην πόλη σου αυτό. Όχι ρε, δεν το λένε. Η σκνή πλειοψηφία είναι αυτή που το λένε και αυτοί το λένε για να βγάλουν προς τα έξω την αγανάκτησή της. Τη ζήλια τους, το φθόνο τους. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Αλλά επειδή από εκεί προέρχεται, γι' αυτό εκεί καυθυριάζω. Εδώ μεταξύ μας είμαστε, σε κάποια δόση θα τα βρούμε. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε μαζί. Και να ανέχεται και ο καθένας στο στραβό του άλλου. Αλλά εσείς εκεί κάτω που το αναπαράγετε, θέλω κι εγώ και όλος ο κόσμος και όλη η Ελλάδα που με καμένη την ανάσα παρακολουθεί την πορεία της ομάδος Θαύμα που αρνείται να χάσει και που όλοι εμείς είμαστε τυχεροί. Εγώ ήμουνα ευλογημένος στον αθλητικό τομέα αλλά και σε πολλά άλλα. Ο Θεός με βοηθάει να δω όλους τους τίτλους του ΠΑΟ, και του 72 και του 74 και το πρωτάθλημα του 75 και το πρωτάθλημα του 85, 86, 84 πόσο ήταν, 85, τα δύο κύπελα του Μπάτμαν, τα δύο κύπελα του Σαββίδη, την κλοπή την περσινή, είδα και τι δεν είδα, κούδες μούδες. Αλλά εσείς, τα νέα τα παιδιά που έχετε την ευλογία να είστε νέοι και που ξεκινάτε την πορεία σας, την όμορφη, το όμορφο αυτό το ταξίδι με μια ομάδα που διαλέξατε να αγαπήσετε τα χρώματά της και να σπάτετε την πλάκα σας. Γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, το ποδόσφαιρο είναι η μεγαλύτερη εφεύρεση του ανθρώπου. Είναι η ασχολία σου, τις ελεύθερες ώρες που σε ξεκουράζει. Είναι το κέφι σου, είναι ο χαβάς σου, είναι το ταξίδι σου, η εκδρομή. Είναι οι εικόνες, είναι η χαρά και η λύπη. Έχει χαβά το ποδόσφαιρο, αλλά είναι δευτερεύον. Μπροστά στα πρωτεύοντα της ζωής, που είναι η υγεία μας για όλους μας. Ποιος πάω, κρε. Που είναι η οικογένειά μας, που είναι η πατρίδα μας. Που είναι η δουλειά μας. Που είναι οι φίλοι μας. Η γυναίκα μας, τα παιδιά μας, τα αδέρφια μας.
Και μετά είναι και ο Άρης και ο Ολυμπιακός και ο Απόλλων Καλαμαριάς. Αυτά πρέπει να τα ξεχωρίσουμε και εσείς, ξαναλέω, που είστε τυχεροί που τα βλέπετε αυτά. Θέλω να ενώσετε τη φωνή σας με τη φωνή εμάς των παλιών που έχουμε εικόνες και που έχουμε δει πράγματα και που έχουμε να σας πούμε αυτό. Στον Ιβάν Σαββίδη, στο Λουτσέσκου, στους παίκτες του ΠΑΟΚ και στον κόσμο. Και στον κόσμο τα εκατομμύρια που με ανοιχτό το στόμα πραγματικά σε όλη την Ελλάδα παρακολουθούν αυτό τον καλπασμό προς την πραγματοποίηση του σκοπού, ώστε να γεννηθούν καινούρια ταλέντα, καινούρια παόκια που θα διαδεχτούν εσάς που είστε τώρα 25-30 τριαντάριδες, 6-7 χρονών που κάθονται και βλέπουν στα site και λένε «Αμα τι είναι αυτός ο Καντουρί, ποιος είναι αυτός ο Ζαμπά, Παναγία μου ο ΑΚ, ΑΚ-47 και πάνω απ' όλα ο αρχηγός, ο Ατζελίνο, που πρέπει να τους μαζέψει στο αποδυτήριο πριν βγουν μέσα για να τους πούνε έξω με στο χιόνι, με στο κρύο. Υπάρχουν 30.000 κόσμος που ήρθανε να μας δούνε και να μας καμαρώσουνε. Σαν να μην υπάρχει άλλος αγώνας. Σαν να είναι ο τελευταίος αγώνας που δίνουμε. Θα μπούμε ώστε να μπορέσουμε στο τέλος να συγκεντρώσουμε βαθμούς που δεν θα μπορέσει να τους πάρει κανείς ξανά. Γιατί το να μπορέσεις και να περάσεις από τις έδρες που πέρασες εφέτος, δηλαδή του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ και του Άρη, δεν νομίζω να υπάρξει ομάδα στη διάρκεια, στα 50, στα 100, στα 200 χρόνια να μπορέσει να το ξανακάνει. Και να βγει αίτητη πρώτη με καλύτερη επίθεση και καλύτερη άμυνα. Που θα σπάσει το ρεκόρ του αίτητου που έχει ο Παναθηναϊκός από το 63, έχοντας περισσότερες νίκες από αυτόν. Ποτέ ξανά δεν πρόκειται να γίνει αυτό που γίνεται σήμερα. Το αίτητο είναι αυτό που δεν πρέπει με τίποτα να χαθεί. Γιατί θα περάσουν, το ξαναλέω, εκατονταετίες ώστε να μπορέσει μια ομάδα να έχει τα επιτέγματα και να πάρει το πρωτάθλημα που παίρνει φέτος ο ΠΑΟΚ. Το πρωτάθλημα που πήρε ο ΠΑΟΚ και το οποίο ονομάστηκε από τους Ολυμπιακούς, ευτυχώς οι άλλοι δεν το ακολουθούν, το πρωτάθλημα των Πρεσπών. Δεν ντρέπεστε λίγο? Εδώ Σκόπια, εδώ Σκόπια! Ακούτε το λίμπερο των Σκοπίων. Ακούτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιόφωνο που λέει τα νέα του Γκομάνοβο. Κάκος είναι μπρε. Μα είναι δυνατό, ρε. Ρε, δεν μας γελάνε και οι πέτρες, ρε, μαζί σας. Αυτό το πρωτάθλημα, ρε, βρήκατε να λιδωρίσετε. Αυτό το πρωτάθλημα βρήκατε να ρίξετε, ρε, τη χολή σας. Σας τύφλωσε τόσο πολύ ο οπαδικός εγωισμός σας. Σας τυφλώσανε τόσο πολύ αυτοί που... Αλλά δεν φταίτε εσείς. Φταίνε αυτοί που σας τα λένε. Φταίνε αυτοί που δηλητηριάζουν την καρδιά και την ψυχή του μικρού. Αυτού που αγαπάει τα χρώματα του θρύλου. Και βρήκατε δικαιολογία. Άρα θα μας πάρετε για μαλάκια στο τέλος, ρε. Αν σας πιστέψουν. Αλλά ποιος σας πιστεύει? Φλέματα στον ανεμιστήρα. Να σας τα δώσει πίσω στα μούτρα σας.
παλιά. ΣΥΡΙΖΑ! Μας βγάλα και ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ! Τι μάρτο Παναγία μου! Δώσατε λέει φανέλα λέει στον Καμένο, στον Τσίπρα και στον Μητσοτάκη. Τι κάνουμε, όποιος πάει παίρνει και μια φανέλα, τους δίνουμε. Ήρθανε λέει να μας σώσουν. Ήθιστε! Τι να τους δώσουμε. Κάλτσες ή σπασουάρ που βάζει ο Αγκόπ. Επειδή μας έχετε ζαλίσει τον έρωτα με το σκουπί του Λουτσέσκου, για σοβαρευτείτε λιγάκι. Το σκουπί του Λουτσέσκου και τρίχε. Αύριο είναι η μέρα όλων των μαχών. Σοβαροί να είμαστε. Ούσκο πρόσκυλα. Ξέρετε τι είναι ρε φίλε. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει κανέναν αγώνα στην πράσινη την τζόχα, το λεγόμενο μπαρμπούτι. Ξέρετε τι είναι να σας τα παίρνουν στον μπαρμπούτι. Και το μπαρμπούτι είναι ένα παιχνίδι που αυτός που παίζει και ρίχνει τα ζάρια παίζει με τη μάνα, αλλά μπορεί σε αυτό να, εάν δεχτεί, να ποντάρει στο χέρι του ή στη μάνα και οποιοδήποτε άλλος παίζει στο τραπέζι. Παραδείγματος χάρη, η μάνα είναι ο δασκαλάκης και εγώ παίζω με τη μάνα. Τα κρατάω τα ζάρια στα χέρια μου και τα κουδουνάω. Και βγαίνει ο διπλανός μου και μου λέει, πάει και 100 ευρώ από μένα στη μάνα, πάει ρε μεγάλε. Αν θέλω, αν δεν θέλω του λέω δεν πάει. Μου λέει ο διπλανός, με μένα πάει, με σένα δεν πάει, δεν γουστάρω εσένα. Γιατί δεν γουστάρω. Δεν μ' αρέσει η φάτσα σου. Ο παραδιπλανός με μένα πάει, αλλά εγώ τα βάζω στα χέρια σου. Πάει κανείς ρε στα χέρια του Γιώργου, ξέρω εγώ. Και ένας άλλος, από την άλλη μεριά, στοιχηματίζει με το διπλανό μου το τι θα φέρω εγώ. Μυστήριο παιχνίδι τον μπαρμπούτι. Και όταν σου τα παίρνουνε, πάντα περιμένεις να σου έρθει η εύνοια της θεάς τύχης, να τα πιάσεις καλά στα χέρια, να τα κουδουνίσεις, να τα σακουλευτείς και να τα δώσεις να πάνε. Κάπως έτσι αισθάνεται ο Σαββίδης. 5-6 χρόνια τώρα έχει πέσει επάνω του όλη η βρώμα και η δυσοδεία του ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Όχι ο Λαθρέμπορας, όχι ο Κοντός, όχι ο Ροζοπόντιος, όχι ο Απατεώνας, όχι θα σας αφήσει, θα σας κάνει, θα σας δείξει και απ' την άλλη μεριά, εκτός από την κριτική στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχει και ένα κυνηγητό ανηλέτο από τις αρχές του ελληνικού ποδοσφαίρου, με αιτία να χαθεί το περσινό το πρωτάθλημα. Κάποτε όμως η τύχη αλλάζει, κάποτε σε ρίχνει ένα χαμόγελο, κάποτε τα ζάρια στα χέρια σου πάνε και έρχονται δυνατά και έτσι κάπως αισθάνεται σήμερα ο Ιβάν Σαββίδης. Δώστα τώρα που γυρίζουνε Ιβανάκο! Μαθαίνω κλείνεις τον Ολιβέρα, παίξε μπάλα πρόεδρε! Τεράστιος Σαριανός ο Δημητράκης, τεράστιο μπουζούκι και εξαιρετική φωνή μας έκανε παρέα στα νεανικά μας χρόνια. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα του. Και τεράστιος Αριανός. Τι είναι μωρό μου. Πες. Να κάτσεις στο σπίτι σου. Μη μου πάθεις μωρό μου καμιά πνευμονία. Χαιρετισμούς όλοι έχετε παοξίδικους. Από την κυρία Έφη. Την αγαπημένη μου κυρία Έφη. Έχω τρεις αγαπημένες. Την κυρία Έφη, την κυρία Εύη και την κυρία Ελένη. Με μαλώνουν και οι τρεις. Δεν πειράζει. Τώρα θα σε μαλώσω εγώ. Δεν είναι ο καιρός για μας. Εμείς μεγαλώσαμε, Έφη. Κάτσε εκεί που είσαι. Έχει πάω και να πάνε και να σε αναπληρώσουν. Τώρα, αν αισθανθείς καλύτερα, δίσου καλά, βάλε τις γαντάρες σου, βάλε και την κουκούλα με τα πούπουλα που έχεις από μέσα, ταμπουρό σου και πήγαινε. Αλλά όταν έχεις 39 πυρετό ρε κορίτσι μου, τσέκασε ό,τι σπί. Γιατί κυρία Έφη, τώρα σέρνει το χορό ο πρόεδρος. Έχει πιάσει και τα κουδουνάει καλά τα κόκαλα. Και πάρε τα 6-5 και πάρε τις εξάρες και πάρε και τις καλές τριάρες.
Να έχεις να ρίχνεις τώρα. Δώσε τώρα που γυρίζει. Άντε να σας δω. Κάντε επενδύσεις. Βάλτε λεφτά ρε στις ομάδες σας. Το ποδόσφαιρο είναι μεγάλη μπίζνα και χρειάζεται επαγγελματίες. Όχι τσογλάνια, όχι αλυταράδες, όχι πάλι ανθρώπους. Σοβαρότητα. Διαπλάθη χαρακτήρες στο ποδόσφαιρο. Είναι η εξωτερική εμφάνιση μιας χώρας. Είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Και αυτά που κάνετε και αυτά που λέτε. Γεια σου το Δημητράκη, το ξαναλέει αυτή. Φιλαράκι μου, καλό ένας κούκλος. Είχα να κατεβεί τότε οι τρεις κάτω. Ο Πασχάλης, ο Καράς και ο Δημητράκης. Εμένα άμα με έλεγες να ποντάρω σε έναν από τους τρεις, μαζί και οι αυτοί. Και οι, πώς τη λέγανε, ρε. Αυτή που λέει όμορφα λόγια. Μέρη Βάσου, την ξέρεις ρε σκύλε. Την ξέρεις τη Μερούλα, ρε. Δεν ξέρω. Ήταν καψούρα με ένα δραμινό. Μια μέρα την πήγα στον Κόμενο. Είμαστε πολύ φίλοι με την τραγουδούσε στον Υδροχό. Κούκλα και Μαρινέλα στη φωνή. Έπεσε. Κατέβηκε στην Αθήνα και δεν την άντεξε τη δόξα. Πλακώθηκε. Και από όλου και από αυτούς ο Δημητράκης δεν την άντεξε την Αθήνα. Ενώ ο Καράς και ο Πασχάλης απογειωθήκανε. Δεν έκατσε το Δημητράκη. Είχε κατέβει με το Δάρα, το Γιαννάκη, το φίλο μου. Μαζί. Αριανός κι αυτός. Ο Δάρας. Δώρας ή Δάρας. Δάρας. Γιάννης Δάρας. Γιάννης Δάρας. Ακόμα τραγουδάει. Γιάννης Δάρας. Αριανός, άρρωστος. Αυτοί οι δύο ήταν πετσιά. Βάλε μου ρε τη Μερούλα, βάλε μου τα όμορφα λόγια. Πήγα την είδα, τραγουδούσε σε ένα βεζινάδικο. Από πίσω είχε ένα αυτό, πω τι γινότανε. Στην, όχι στην Κατερίνη, όπως βγαίνεις από τη, εκεί που, από τη Λαχαναγόρα αριστερά μέσα με πήγε ένας φίλος, να πούμε, εκεί πέρα. Μια παρέα είχαμε πάει. Και μπήκαμε μέσα, παρακμή σου μιλάω, απ' έξω φορτηγά, αυτά, βεζινάδικο, ένας πυροβολούσε, είχε βάλει ένα, απ' έξω ένας είχε βάλει ένα κουτί και το βαρούσε, να πούμε. Του λέω, τι κάνεις εδώ, ρε. Μου λέει, εντάξει, πού πάτε μέσα, περάστε. Μπάμπα, μπούμπα, βαρούσε. Απίστευτα πράγματα, δεν ξέρω πώς το λένε, ούτε θυμάμαι, είμαστε πολύ γεμάτοι. Και μπήκε η Βασούλα, να πούμε, με γνώριζε το σκυλί. Σκυλί όταν λέω εννοώ της νύχτας δηλαδή. Τη λατρεύω τη Βάσο, τη Μερούλα. Γεια σου ρε Μερούλα, κουκλάρα, φωνάρα. Και βγαίνει η Μερούλα εκεί πέρα, ένας κακός, και σηκώνομαι και πηγαίνω πάνω στο, στην πίστα και κάθομαι και την κοιτάζω, με κοιτάζει, τραγουδάει, λέω πες μου αυτό το τραγούδι. Ένας φίλος μου έχει τραβήξει βίντεο, το έχω σε βίντεο αυτό. Δώστε ρε Μερούλα. Αϊδόνι μου. Την κυρία Έφη. Την υποσχέθηκα την κυρία Έφη. Το κομμωτήριο. Ολύβου 23. Της υποσχέθηκα ένα τραγούδι και της το αφιερώνω. Γεια σου κυρία Έφη. Μια κούκλα. Το ξέρω από παιδάκι. Και αυτόν και τους γονείς του. Η οικογένεια που προσέφερε. Και προσφέρει ακόμα. Καλή οικογένεια. Ολύμπου 23 το κομμωτήριο της κυρίας Έφης, της φίλης μου της Έφης. Τη λέω κυρία Έφη, έλα βρε Γιώργο μου, λέει, με ξέρεις από παιδί, κυρία Έφη, λέω, το λέω για να σε πω ότι σε σέβομαι όχι μόνο σαν άνθρωπο αλλά και σαν καλλιτέχνη που είσαι στην κομμωτική. Με μόνο 5 ευρώ μπορείτε να πάτε και να φτιάξετε την εξωτερική σας εμφάνιση. Ολύμπου 23 το κομμωτήριο της Έφης. Έμπειροι κομμωτές και κομμώτρες σας περιμένουν να σας αναμορφώσουν, σας φτιάξουν. 515-017 το τηλέφωνο. Επίσης, έχουμε στις 2 Μαρτίου, μετά το μεσημεράκι εκεί κατά τις 3, θα ξεκινήσει το μεγάλο γλέντι που θα γίνει
στο νέο μας κατάστημα στον Εύωσμο, στο κατάστημα των Κρεάτων της Νιγρίτας. Θα υπάρξει το λεγόμενο πάρτι λουκάνικο. Γιατί όπως ξέρετε τα κρεοπολία της Νιγρίτας, αυτά τα παιδιά που στις δύσκολες εποχές προωθούν τα ελληνικά προϊόντα, έχοντας μέσα εκτός από κρέατα και πολλά άλλα, τα λουκάνικά τους είναι εξακουστά σε όλο τον κόσμο, ειδικά τα βουβαλινά, τα λουκάνικα με δαμάσκινο, τα λουκάνικα με πράσο, τα καραμαλίδικα, τα λουκάνικα με πορτοκάλι, εκπληκτικές γεύσεις και πάνω απ' όλα υγιεινές τροφές. Το πάρτι λουκάνικο λοιπόν θα ξεκινήσει γύρω στις 2-3 περίπου εκεί στον Εύωσμο, με δωρεάν φυσικά κεράσματα, με κρασιά και τσίπουρα από την Καβάλα, από το Μυρτόφυτο, από τη Φωλιά, από το Ελευθερέ, από την Πέραμο, όλα εκείνα τα χωριά που όπως ξέρετε, ειδικά όλα δεν μπορείτε να... Νομίζω ότι το Λεωχώρι κάνει και τα καλύτερα. Είναι πιο τσακάλια, πιο πότες. Και το Μυρτόφυτο πάνω στα μυρωδάτα τα λεγόμενα, στα φύλλα τα οποία πατιούνται και δίνουν αυτά τα υπέροχα τσίπουρα. Πολλοί διαφημίζουν του Τρινάβου, δεν έχουν καμία σχέση. Σχέση έχει ότι ο ΠΑΟΚ με τη, ξέρω εγώ, με τη Λάρισα, σε αξία, τέτοια αξία έχουν τα τσίπουρα της Καβάλας και τα κρασιά. Με τέτοια κρασιά και τσίπουρα λοιπόν θα σας υποδεχτούμε στον Εύωσμο. Έλα στα δύο καταστήματα και νιώσε τη διαφορά, στην ποικιλία και στη γεύση. Με κρέατα από ντόπιους παραγωγούς, με βιολογικά κρέατα από ορεινές περιοχές, αλλά και με κτηριά από όλες τις ορεινές περιοχές της Ελλάδος. Ήδη ντελικατέσεν, παστουρμά δικό μας, καβουρμά δικό μας, βουβαλινά όπως είπαμε, κοτόπουλα μεγαλωμένα με αγνές τροφές. Κρεοπολία της Νιγρίτας, Νιγρίτα, με δύο καταστήματα. Ολύμπου 22, από εκεί που ψωνίζω εγώ, στη γειτονιά μου και συμπαραστάτης εδώ στην εκπομπή, ο φίλος μου ο Γιώργης. Ολύμπου 22 και στον Εύωσμο, Καραολή και Δημητρίου 80. Τηλέφωνο 2310-500-042. Επιστροφή στη γεύση της φύσης. Κρεοπολία Νιγρίτα. Το κρεοπολείο του Εύωσμου έχει ήδη ανοίξει, τα επίσημα εγγένεια θα γίνουν το Σάββατο, όπου μπορείτε να περάσετε και να πάρετε μέρος και σε ένα γλέντι που με πολύ αγάπη και επιμέλεια το λουκάνικο πάρτι έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Το φίλο, το ζήσει το Κατσούλι, δεξιώσεις γάμων, βαφτίσεων, εταιρικές εκδηλώσεις, παιδικά πάρτι οργανωμένα μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Πού? Στα Άγραφα. Σε ποια Άγραφα? Πού να τρέχεις στα Άγραφα? Τι θα πει πού να τρέχεις στα Άγραφα? Δίπλα σου είναι τα Άγραφα. Εδώ στο Χορτιάτι, μην τραβηχθείς στην Ευρυτανία. Μενούμε όλα τα καλά. Σούβλες, κοντοσούβλια, κοκορέτσια και πολλές άλλες προτάσεις σύμφωνα με τα γούστα σας. Από 12 ευρώ το άτομο. Κτήμα Πτάγραφα στο Χορτιάτι και στο www.apopavlatagrafa.gr. 2-31-0-622-705. Ο φίλος μου ο Γιώργος Κουσουρής και η εταιρεία Atlas είναι κοντά μας, είναι σπόνσορας της εκπομπής μας. Είναι ένας φίλος από τα παλιά, ένας φίλος που πραγματικά με συγκίνησε όταν με φώναξε στο γραφείο του μαζί με τον φίλο μου τον Αλέξη τον Τζιότσι, που πήγαμε εκεί πέρα μέσω του Αλέξη και μου λέει: δεν θυμάσαι εσύ ο Γιώργος τότε που πηγαίναμε τις εκδρομές και τα λοιπά? Τρόμαξα να το γνωρίσω. Κούκλος παραμένει όπως ήταν, αλλά είχα να το δω πάρα πολλά χρόνια και μου είπε: Γιώργο, δεν έχω, μου λέει, ανάγκη από διαφήμιση, θέλω όμως να μπω σπόνσορας και χορηγός της εκπομπής σου, γιατί ξεχωρίζει, όχι μόνο για τα παοξίδικα αισθήματά σου, γιατί ξέρεις κι εγώ πόσο αγαπώ τον ΠΑΟΚ, αλλά για το επίπεδο και το ήθος που έχει εκπομπή. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και ανταποδίδω.
Κάθε όμορφη σημαντική στιγμή της ζωής μας συνοδεύεται από ένα δώρο, ένα κόσμημα, ένα λουλούδι, ίσως ένα κουτί γλυκά. Κάθε γάμος, βάφτιση, πάρτι, εκδήλωση και από ένα όμορφο περιβάλλον. Η εταιρεία Atlas, εδρεωμένη στο χώρο της χονδρικής πώλησης, βοηθάει να απογειωθούν αυτές οι στιγμές, ομορφαίνοντάς τις ακόμα παραπάνω, με κορδέλες κάθε είδους, χρώματος και μεγέθους. Δαντέλες, τούλια, διακοσμητικά είδη, σελοφάν με καινούργιες ιδέες και νέα προϊόντα για να καλύπτουν όλες σας τις ανάγκες. Πήρες δώρο στην κοπέλα, βάλε όμορφη κορδέλα και αν η κορδέλα είναι από τον Γιώργο του Κουσουρή και την εταιρεία Atlas, να ξέρεις ότι έχεις πάρει το μάτς πριν ακόμα ανοίξεις το κουτί. Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους. Ακολουθεί δεύτερο και τρίτο. Πάμε σε διάλειμμα. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε και ανοίγουμε γραμμάς. 2-31-0-287-888. Οι γραμμές αυτές εμπεριέχουν την τεχνογνωσία του Λίμπερο και συνδεόμαστε αυτή τη στιγμή με όλο τον κόσμο. Χαιρετισμούς στα ξενάκια, χαιρετισμούς στον απόδημο ελληνισμό, χαιρετισμούς στα παιδιά μας που βρίσκονται παντού σε όλο τον πλανήτη Σκόρπια, διωγμένα από μια κακή διοίκηση που δυστυχώς κυβέρνησε την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ανοιχτό, ήδη έχουμε γραμμές που περιμένουν, ενώ αναζητείτε κρυπτόμενο ο κύριος Πασχάλης. Και πολύ θα ήθελα να τον ακούσω, να δω τι θα μου πει. Θα δώσει συγχαρητήρια όπως ήθιστε σε έναν μεγιστάνα. Τον τίτλο όπως αυτός είδα κρυφτεί κι αυτός πίσω από τη συνθήκη των Πρεσπών. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ, ορίστε ο πρώτος. Πασχάλη, θα λέτε και θα κλαίτε. Πού είσαι, μικρέ? Λοιπόν, καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ το ακροατήριό σου, ναι, που μία μέρα δεν πήρα τηλέφωνο, ναι, και έμαθα γιατί έχω τους Ρουφιάνους μου. Έχεις. Έχω, ναι, έχω. Σαν Ολυμπιακός που είμαι, έχω. Δεν θα έχεις. Λοιπόν, έμαθα από τους Ρουφιάνους μου ότι, ότι? Με ψάχνατε. Πού είναι ο Πασχάλης και χάρη και ο Πασχάλης. Λοιπόν, μαζέλησες τον έρωτα. Άκουσα, επειδή ποτέ δεν ξεχνάω τι ακούω και τι λέω, ναι, ναι, την Παρασκευή έκανε στην ίδια, αναρωτήθηκε κάποιος ακροατής που είναι ο Πασχάλης και αμέσως, δηλαδή έτυχε το επόμενο τηλεφώνημα να είμαι εγώ. Αυτό έγινε το Σάββατο. Μάλιστα. Την Κυριακή δεν πήρα τηλέφωνο, πουλάκι, γιατί κοιμώντας το βράδυ από Σάββατο προς Κυριακή, ναι, είδα ένα όνειρο και πάλι, κυρία Εύη. Λοιπόν, όχι Εύη, Εύη. Εύη. Η κυρία Εύη είναι αυτή που σε κυνηγάει. Ναι, δεν με κυνηγάει, εντάξει, την αγαπάω. Και πραστικά της, γιατί έχω μάθει ότι είναι αρρωστούλα. Αχ, το, όχι, η Εύη είναι η άρρωστη. Η Εύη είναι γρανίτης, θα είναι στην τέσσερα. Αγάπη σε όλο τον κόσμο. Ωραία. Αγάπη σε όλο τον κόσμο. Μπράβο, μπράβο, λοιπόν, Πασχάλη μου, μπράβο. Επειδή είδα, η κυρία Εύη λέει ότι τα όνειρα... Τα όνειρά σου δεν βγαίνουνε, βγαίνουν αντίθετα. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, είδα ένα όνειρο που λες, Γιώργο μου, ναι, ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο πρωταθλητής, ναι, και με πήρε τηλέφωνο να πάμε να πανηγυρίσουμε στο Λευκό Πύργο. Άντε ρε. Ναι, λοιπόν, και δεν πήρα τηλέφωνο. Μάλιστα. Μην πω το όνειρό μου και στεναχωρήσω την κυρία Εύη, γιατί αν θα βγει το αντίθετο, δυο μάνες κλαίγανε. Ρε φίλε, ακόμα πιστεύεις ότι μπορείς να πάρεις πρωτάθλημα? Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Ναι, αλλά πεθαίνει, ρε φίλε. Άκουσα να δεις, Γιώργο. Ελπίδα, μου, το ξέρεις το ελπίδα, το μύθο με την Πανδώρα. Γιώργο, yeah, έχεις ένα θηρίο. Yeah. Έχεις ένα θηρίο μπροστά σου, yeah, και δέρνεις 10 άτομα στη σειρά. Ναι. Yeah. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Yeah. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ φέτος. Ναι. Yeah. Έχει γυμναστεί τόσο καλά, yeah, που δέρνει 10 άτομα στη σειρά. Και έχει μάθει να αντέχει και στο ξύλο. Λοιπόν, εσύ, ναι, δεν το ξέρεις αυτό το άθλημα. Και κάπου, ναι, του τη δίνει εκεί που δέρνει τους 10, ναι, και λέει, ελάτε άλλοι 3. Και εκεί την πληρώνει. Και τους 10 τους κάνει 13. Αλλά αυτό το θηρίο, ναι, λοιπόν, αυτό το θηρίο, από εδώ και αρκετά χρόνια,
Λοιπόν, και προσπαθούν να το κάνουν καλά, έχει επιληψία. Και εκεί που δέρνει, μπα πέφτει κάτω. Αυτό περιμένω. Μην τυχόν, και γιατί δεν κάνανε σωστά τη δουλειά τους και πάθει καμία επιληψία και το δω ανάσχυλα. Κατάλαβες, Γιώργο μου. Ο ΠΑΟΚ είναι θηρίο. Είναι. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, επειδή πάθαινε επιληψία εδώ και 35 χρόνια, δεν πάθαινε επιληψία. Ρε εσύ, λες να πάθει και φέτος. Γιατί να μην ελπίζω, ρε Γιώργο μου. Καλά, έλπιζε, ρε Πασχαλάκο, έλπιζε. Λοιπόν, έχεις να βγάλεις καμιά ερώτηση. Τι ερώτηση να σε κάνω, κάτσε εκεί στο καβούκι σου, μην μιλάς τώρα. Όχι, εντάξει, έχω ανάψει το τζάκι. Άραξε. Λοιπόν, άραξε. Βλέπω θέλω μεγαλοπρέπεια, ρε, από την πάρτι σου. Θέλω να φερθείς σαν Ολυμπιακός. Μόνο που σε λέω θηρίο και ότι δένεις 10 άτομα στη σειρά. Αυτά και που λένε για τις πρέσπες και για τα αυτά τα εγκρίνεις εσύ. Ποιος? Όχι, ρε, εγώ τα περνάω χαβαλέ αυτά. Στην προπόνηση, ναι. Ό,τι γίνεται στην προπόνηση γίνεται μέσα στον αγώνα. Α πούμε ότι ο αγώνας είναι που πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, ναι. Εγώ έχω πάρει τρία στην προπόνηση. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, μου άρεσε σήμερα. Αυτός είναι ο Πασκάλης που αγαπήσαμε. Πάμε στον επόμενο. Ορίστε. Ορίστε ο επόμενος. Καλημέρα. Καλώς την. Είμαι η κυρία Εύη. Γεια σου, κυρία Εύη μου. Γεια σου, κούκλα μου. Τι κάνεις? Τι να κάνω. Αχ, Πασχάλη μου, Πασχάλη. ακόμα και το όνειρο που λέει ότι είδε, ναι. Στην ουσία δεν το είδε. Απλά ήθελε να το δει. Παραμύθια. Για να βγει το αντίθετο. Κατάλαβες. Ακόμα ελπίζει το τέρας. Ακόμα, αλλά δεν μας είπε το άλλο. Εμάς θα μας έστελνε στον καναπέ, ναι. Για να τρώμε πίτες και μπύρες να βλέπουμε τον Ολυμπιακό της Ευρώπης. Ναι. Αυτό δεν μας το είπε. Σε ποιο καναπέ και σε ποια Ευρώπη να τον δούμε, να μας το πει, να ξέρουμε. Ποιο καναπέ να πιάσουμε, γιατί έχω εγώ 2-3 στο σπίτι. Τον κεντρικό, τον πλαϊνό και πότε, κάθε πότε. Είσαι όμως, λέει, τις καλύτερες ημιτελικές προσπάθειες. Ναι, όχι, ναι, τελική, ναι, ημιτελική, άκου τη βγάλανε. Αυτή μια ζωή τώρα θα μας πούνε, δεν δοκάρει και έξω. Τι να κάνουμε. Μάλλον, τι να κάνουμε. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω κάτι άλλο να σου πω. Ναι. Α, και για τον κύριο Κώστα να πω. Ναι, ναι, ότι ναι. Τι έγινε την ομαδάρα του που έκατσε σαν τις κότες και φάγανε την τεσσάρα? Έλατε. Αυτή είναι η σούπερ ομάδα. Ε? Έλατε, κύριε Κώστα. Δεν ακούμε τίποτα. Τώρα θα μας πει εκείνο το υπέροχο εγώ. Μπα από τότε που έπεσαν οι Μολότοφ και. Ναι, ναι, δεν πάω στο γήπεδο και τρίχες κατσαρές. Άσε, δεν ξέρεις τι χολή βγάζει στη γειτονιά του. Δεν μασάει κάτσε η καταράμα. Ναι, κορίτσι μου, ναι, αστέρι μου, θα πας στο γήπεδο, όχι. Για τεχνικούς λόγους, όχι. Όχι, να μην πας. Και η Εύη, βέβαια, πήρε τηλέφωνο, είναι άρρωστη. Έχω ειδικό πρόβλημα και είμαι με το μπαστούνι μου. Το, ναι, το μου το έχεις ξαναπεί. Περιμένω να εγχειριστώ. Αρθροπλαστική ισχύου. Και να πάνε όλα καλά και να σε σιδερίνει και μπορώ, να ακούμε τη φωνή σου. Δηλαδή. Αλλά ήθελα να πω το εξής. Αυτό που είπες, ότι το λένε οι κάτω, αυτό για το ναι. Απέσιο που δεν θέλω ούτε να το πω, ναι. Το πρωτάθλημα Πρεσπών, που συχαίνομαι, που να τα ακούω, όχι για τον ΠΑΟΚ, συχαίνομαι, για όλα και τα πάντα. Αν μπράβο. Δεν το λένε μόνο οι κάτω. Και δεν εννοώ, και μικρή μειοψηφία. Δεν εννοώ τους οπαδούς, γιατί οι οπαδοί δικαιολογούνται. Άλλοι είναι αμόρφωτοι, άλλοι είναι παθιασμένοι, άλλοι είναι... Έτσι, μ' αρέσεις. Δύο καρύδια. Εκείνο που με ενόχλησε και χτες το πρωί, στις 10 με 12 στην Τρόικα, πήρε τηλέφωνο και τα είπα στον Τζαλτίδη. Ο οποίος είπε το πρωτάθλημα των Πρεσπών που παίρνετε. Και του είπα ντροπή σου, δεν περίμενα από σένα, από έναν έγκριτο και σωστό, γιατί ουσιαστικά είχε και αυτό το και είπε ότι αστείευε. Είσαι καλός δημοσιογράφος, λέω. Εντάξει, είναι καλό παιδί ο Χρήστος. Ναι, είναι... είσαι καλός, είχα σε εκτιμήσει, αλλά αυτό που είπες, λέω, δεν θέλω ούτε να τα ακούνε. Έτσι. Ντροπή. Ντροπή σου που το ξεστόμησες. Ότι το καταλαβαίνω. Σίγουρα δεν το εννοούσε. Κοίταξε. Και είναι και πρόσφυγας ο Χρήσανθος, ο πατέρας του και αυτοί είναι και πρόσφυγες. Ξέρουν, εντάξει okay. Τώρα... Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα αυτά. Ναι. Το καταλαβαίνω σε ένα σημείο να θες να τσιγκλίσεις τον αντίπαλο, να τον φέρεις στα ωριά του, να τον εκνευρίσεις, να τον τσιγκλίσεις γενικώς. Αυτό μας πειράζει. Είναι θεμητό και είναι και λογικό. Αλλά όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν όριο. Όλα. Και με αυτή τη φράση το όριο ξεπερνιέται. Πάμε αλλού.
Αυτό δεν μπορώ να πω, παρά να συμφωνήσω, μα καλώ την ΚΑΠΑ 15. Γεια σου, κύριε Εύη. Και καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Ήρθε ένας φίλος να πάρει το εισιτήριό του για τον αγώνα με τον Άρη μαζί με δύο παιδάκια. Θα έρθετε, παιδάκια, να μας πείτε μια καλημέρα. Για ελάτε και οι δύο στο στούντιο να πείτε μια καλημέρα στον κόσμο που ακούει. Από εδώ, ελάτε μέσα. Έλα, κούκλα μου. Έλα, έλα, κοριτσάκι μου. Έλα και εσύ, λεβέντη μου, έλα εσύ από εδώ. Η μία από εδώ. Να πάρουμε τη μεγάλη. Πώς σε λένε σαν παιδί μου? Στεφανία. Στεφανία, πόσο χρονών είσαι? 10. Και πηγαίνεις σχολείο σίγουρα? Ναι. Σε ποιο σχολείο πηγαίνεις? Στο 4ο δημοτικό σχολείο Θέρμης. Στη Θέρμη, αχ, τι όμορφο που είναι, χιονίζει. Ναι. Είσαι καλή μαθήτρια, τα αγαπάς τα γράμματα ή αγαπάς κάποια αθλητικά, κάτι αυτά? Και τα δύο. Και τα δύο. Αθλείσαι? Ναι. Κάνεις κάτι? Τι κάνεις, παιδί μου? Κάνω βόλε. Μπράβο το κορίτσι μου. Σου εύχομαι καλή τύχη να έχεις και καλή πρόοδο. Ευχαριστώ. Τι ομάδα είμαστε? ΠΑΟΚ. Σαν τον μπαμπά? Ναι. Μπράβο. Εμένα η κόρη μου είναι Άρης. Έλα εδώ εσύ, κούκλε, με τα όμορφα τα μάτια. Πώς σε λένε εσένα? Ανδρέα. Γεια σου, Ανδρέα. Ανδρέα ομορφόπεδο, Ανδρέα λεβεντόπεδο. Παμπώνι ρε και καραμπιντατζή. Το ξέρεις το τραγούδι? Mm-mm. Δεν το ξέρεις. Εσύ σε ποιο σχολείο πας? Κι εγώ στο 4ο δημοτικό σχολείο. Α, και τι τάξη? Εγώ πάω Δευτέρα. Ποιο μάθημα σ' αρέσει πιο πολύ? Τα μαθηματικά. Έλα ρε μεγάλε, με τρομάζεις. Και ποιο δεν σου αρέσει? Η γλώσσα, δύσκολη γλώσσα. Χάλια. Χάλια. Η ιστορία σ' αρέσει? Να μαθαίνεις ιστορία. Δεν κάνω. Μόλις θα κάνεις να αρχίσεις να τη διαβάζεις και να έχεις αγαπημένα τα μαθηματικά και την ιστορία. Εσύ παίζεις μπάλα? Εγώ παίζω μπάσκετ. Μπάσκετ. Βόλεϊ η κοπελιά, η Στεφανία, μπάσκετ ο Ανδρέας. Σας εύχομαι καλή τύχη και με την... Εσύ τι ομάδα είσαι? ΠΑΟΚ. Ο μπαμπά, πώς το λένε τον μπαμπά? Α, είσαι ο Γαβρίλ που παίρνει κανένα τηλέφωνο ή άλλος? Άλλος είσαι. Λοιπόν, να πάτε στο καλό, παιδιά μου. Γεια σας. Πέστε ένα γεια σας στον κόσμο. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σου, γεια σου, Γαβρίλ μου. Χάρηκα που σε γνώρισα, να χαίρεσαι τα παιδάκια σου. Ορίστε στην επόμενη γραμμή. Ορίστε, κύριέ μου. Κύριέ μου, ακούγεστε, πέσατε, πάμε στην μεθεπόμενη. Ορίστε. Έπεσε κι αυτός. Τι κάνουμε, ρε. Πάμε στην τρίτη. Ορίστε. Έλα, ακούγεστε. Ακούγομαι δυνατά καθαρά? Όχι, δεν ακούγεσαι δυνατά καθαρά. Ακούγεσαι πολύ βάθος. Κάνει λίγο προσπάθεια. Ανέβασε μου και εσύ λίγο το μικρόφωνο, Γιάννη. Έλα, τώρα, πάμε τώρα. Τώρα καλύτερα? Πολύ καλύτερα. Πάμε. Τι κάνεις? Είμαι καλά. Πώς λέγεσαι και από πού μας ακούς? Αντώνης λέγομαι. Του χρόνου το πρωτάθλημα από ποια περιοχή θα είναι που θα πάρουμε πάλι? Να ξέρω, φέτος δεν προσφώνει, του χρόνου θα είναι... Κανατήρανο βλέπω. Βλέπω τον Τσίπρα να κάνει εκεί πέρα με τα πετρέλαια και με τους Αλβανούς. Βλέπω από τα τύρανα να είναι του χρόνου το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων. Ας το συνηθίσουν, να συνηθίσουν τη, με τον τρόπο που λειτουργεί ο ΠΑΟΚ πλέον, με μεγάλες μεταγραφές, με σωστή οργάνωση, και αυτές τουλάχιστον τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι όλοι κομπάρσι. Από ό,τι δείχνει, φίλε Ανδρέα, ο ΠΑΟΚ επενδύει σε νέες ηλικίες και δείχνει ότι θέλει συνέχεια. Και επενδύει δυνατά και με ποιότητα. Θα είναι κομπάρσι, θα ανακαλύπτουν και τις ημιτελικές, θα ανακαλύπτουν ότι είχαν περισσότερα πλάγια. Μα ημιτελικές, ρε φίλε, τώρα δηλαδή. Στο τέλος θα λένε ότι εμείς έχουμε και όμορφους παίκτες, θα το παίρνουμε στο πρωτάθλημα. Άσε ρε εσύ τώρα. Θα συνηθίσουν στη φάπα. Πόνος είναι, αλλά αυτός ο πόνος δεν θα περάσει. Τι να κάνουμε δηλαδή? Θα πας... Πεκταράδες και δίνε πέρυσι με τον Κόκα με παίζει μπροστά και με τον άλλον εκεί πέρα... Το Χασάν. Και μου έρχεσαι μέσα στην Τούμπα να με πάρεις αποτέλεσμα, να με κάνεις υπεροχή. Με σιγουριά, ότι έχω την καλύτερη ομάδα και έρχομαι να σας πατήσω. Ξυπνήσανε το γίγαντα και δεν ακουμπήσανε μπάλα οι ερήφηδες. Το τρίμπαλο και λίγο ήτανε. Οι άλλοι αύριο, αν φύγουν με 2-0, να πάνε μετά στο γήπεδο και να το φωταγωγήσουν και να κάνουν γιορτή, να πούνε πάγαμε μόνο 2 από αυτό το ΠΑΟΚ. Λες δηλαδή να είναι τόσο εύκολο το ντέρπι? Πρώτα απ' όλα δεν είναι ντέρπι, φίλε, πλέον. Μη το λες. Για μένα. Μη το λες. Μια ομάδα που τα τελευταία 20 χρόνια τα 7 είναι σε μικρότερες κατηγορίες. Ναι, αλλά το συζητάς.
Εγώ. Ναι. Εγώ το συζητάω γιατί είναι το επόμενο παιχνίδι της ομάδας μου. Είτε παίζω με τον Απόλλωνα Αθηνών είτε παίζω με τον. Δεν Ιδιακό. Έχει κάτι παραπάνω αυτό το μάτς, δηλαδή το τι είναι ο Άρης. Πλέον όχι. Δόξα τω Θεώ, έχει ξεκολλήσει το μυαλό μου από τα όρια που θέλουν να με βάλουν κάποιοι μέσα στην πόλη. Τα όρια μας είναι πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, φίλε. Έχεις τα δικαία σου. Δεν θα τρώγω την τυχή. Δεν θα κάθομαι εγώ να ασχολούμαι με τους διπλανούς. Θα ασχολούμαι για ένα παιχνίδι τη χρονιά. Δύο. Το έχω να παίξω. Και δεν είναι υπεροψία αυτό το πράγμα. Γιατί παλός ήμουν Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Τι να κάνω τώρα, δηλαδή. Εσύ βλέπεις κάτι άλλο. Δυναμικά αυτό το καιρό όχι, αλλά θέλω να πω την ένστασή μου ότι ποδόσφαιρο είναι δε στον ΠΑΟΚ. Με τον... ομάδα που θα ξεσκιστεί όμως τον πρώτο γύρο να πάρει από μένα αποτέλεσμα και θα πάει στους άλλους δύο και θα κάνει τουρισμό. Τι να κάνουμε ρε εσύ. Και αν ανέβει και η άλλη ομάδα της πόλης στην Άλφα Εθνική θα κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Καλά, πάντα έτσι γίνεται. Άρα μα λέω εγώ αυτοί οι δύο να παίζουν τοπικά είναι κακός, δεν θέλω το καλό της πόλης. Καλά ρε εσύ Αντώνη, τι περίμενες να σε ευχαριστούνε. Ναι ρε φίλε, αλλά εγώ τώρα που πάω για πρωτάθλημα δεν με νοιάζει να ξεσκιστούν μαζί μου. Εγώ θέλω να ξεσκίζονται μαζί μου, αλλά να ξεσκίζονται και με τους άλλους. Στην εποχή μου αυτό γινότανε. Δυστυχώς αλλάξαν οι εποχές. Με το Μαρία με τα κίτρινα που έκοψε ένα πρωτάθλημα το 73 στον ΠΑΟΚ, δεν το θυμούνται, κάποιοι δεν το θυμούνται κάποιοι. Ναι, αλλά πιο μπροστά είχαν κερδίσει την ΑΕΚ και... βοηθήσανε τον ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα με τον γκολ του Σταυρίδη, αν θυμάμαι καλά. Άλλο. Εγώ θέλω η ομάδα μου του χρόνου να είναι ομίλης της Champions League. Θέλω του χρόνου να κάνω ξανά τον Double και του χρόνου να ξαναπαίξω ομίλης της Champions League και να ξανακάνω τον Double. Γιατί έχω την ομάδα ρε φίλε να το κάνω. Για να μπορέσεις να γίνεις δύναμη, το πρώτο σου μέλημα θα είναι να πάρεις το πρωτάθλημα και μετά το Champions League να πάει να παίξεις μπάλα. Θα πάρω το πρωτάθλημα και θα το ξαναπάρω. Και θα το ξαναπάρω. Έτσι. Και θα το ξαναπάρω. Και όταν θα βαριέμαι να το πάρω, μπορεί να αφήσω να το πάρει και κανένας άλλος. Άσε να το πάρω εγώ τότε που δεν θα βαριέμαι. Τίποτα σε κανένα. Σε καλά, Αντρέα. Ορίστε ο επόμενος. Έλα, καλημέρα. Καλώς το να. Συρίγο. Έλα. Σε άκουσα το πρωί το πρόλογο που έκανες. Κοίταξε λίγο. Επειδή εδώ τώρα είναι η θέση σου τέτοια και καλά κάνεις γι' αυτό μπορεί. Έτσι. Δεν είπες μια κουβέντα για το μάτς, για το που παίζουμε αύριο. Κάτσε ρε, έχουμε μέχρι τις 3 η ώρα εκπομπή έχουμε. Κάτσε λίγο Γιώργο, περίμενε λίγο. Α πούμε. Και πέστε κι εσείς. Αυτοί στην Αθήνα μας λένε ότι είναι όλα κάλπικα, έτσι έλεγε, έτσι δεν έλεγες. Έτσι ακριβώς, εσύ δεν το ξέρεις. Κύριε Γιώργο, κάνεις μεγάλο λάθος. Δεν είναι στην Αθήνα, είναι δίπλα σου αυτοί που το λένε, κύριε Γιώργο. Είναι δίπλα σου, άμα ακούσεις τα ραδιόφωνα της εβδομάδας και ένα δικό τους ραδιόφωνο που έχουν, άμα ακούσεις τι λένε, τα μαλλιά θα σου φύγουν, θα σου φύγουν τα μαλλιά. Ότι μας το δίνει οι πρέσπες. Μας το ένα το άλλο έτσι. Το άλλο αλλιώς. Ο Ζάεφ μας το έδωσε. Ο Ζάεφ. Αυτοί εδώ οι τυποτένοι που παίζουμε. Χού είσαι. Πώς, τι. Χού, πες, συνέχισε. Μα δεν είναι τέρμπι αυτό. Ποιο τέρμπι είναι. Η ομάδα η δικιά μας είναι η καλύτερη. Να είναι χαρούμενοι οι παοξίδες όλοι. Δεν έχει αντίπαλο ο ΠΑΟΚ στην Ελλάδα πλέον. Δεν έχει αντίπαλο. Με το Σαββίδι δεν έχει αντίπαλο. Ναι, δεν αλλά ξεχνάς γιατί... Από όταν γεννήθηκα ο ΠΑΟΚ. Ένα λεπτό. Επειδή φαίνεσαι ότι είσαι άνθρωπος που παρακολουθείς ποδόσφαιρο. Ναι. Μεγάλη λέει βουκιάφα, μεγάλο λόγο μιλες. Γιατί. Όχι, θα σου δώσω εγώ ένα παράδειγμα. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Στον πρώτο γύρο με τον Ολυμπιακό. Ενώ ο Ολυμπιακός είχε την υπεροχή και μπορούσε να έχει κερδίσει άνετα. Ρε πετάει η ομάδα τώρα, ρε. Τώρα πετάει σίγουρα. Ναι. Καμία σχέση ρε με τον πρώτο γύρο, ρε ο ΠΑΟΚ. Καλά, μπάλα δεν βλέπετε, ρε. Ο ΠΑΟΚ έχει ομαδάρα, έχει τρεις ομάδες έχει ο ΠΑΟΚ. Με τις μεταγραφές του χειμώνα όλοι παιχταράδες ήταν. Όλοι παιχταράδες είναι. Ένας καλύτερος από τον άλλονα. Όλοι βάζουν γκολ. Ο ΠΑΟΚ έχει μια αύρα, έχει μια ομάδα που τρέμουν οι αντιπάλοι όταν τον βλέπουν. Θα δεις να πάθουν αύριο τα αρπετά. Χούις, έφυγες. Γιατί ρε τη χαλάστη. Ωραία με μιλάμε. Μη χαρακτηρίζετε. Θα βγει ο άλλος σε χαρακτηρίζει. Θα του κάνουμε ερδελομπού την εκπομπή να πούμε. Ερπετά. Ας βγει ο άλλος να σου πει το δικό του να πούμε. Και στο κάτω-κάτω τώρα που είσαι στο άλογο καβάλα μην πουλάς τρέλα. Τρέλα πουλούσες όταν δεν ήσουνα. Τώρα που είσαι μη φωνάζεις είμαι στο άλογο, το βλέπω όλος ο κόσμος. Το έχω ξαναπεί για το πω και τώρα. Καλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικέψεις, για να σε χαιρετά και αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις. Μη σου έρθει καμιά ανάποδη. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Έργα θέλει, παίξε μπάλα μέσα και κέρδισε.
Αυτό εννοώ ότι καλύτερη απάντηση μπορείς να δώσεις. Το δώσ' με τα έργα σου. Λόγια, χαρακτηρισμοί. Να πέσουμε στο ίδιο επίπεδο αφού πάμε να ανέβουμε, να ξεκολλήσουμε, να αλλάξουμε. Να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι να πούμε. Τι ωραίος που είσαι, ωραίος. Εσύ που ακολουθείς. Παρακαλώ, ορίστε. Πόσο σοφά είναι τα λόγια σου, γέροντά μου. Νικόλαε, τεράστιε, βουνό, Νίκο μου. Έχουμε άλλη πόσο γραμμή. Πόσο σοφός είσαι. Νίκο, επειδή σε Έλα. Θέλω και θέλω να κάνω διάλειμμα, να σε πάρω αμέσως μετά το διάλειμμα. Ωραία, πρωτού κλείσουμε όπως να σου πω, γιατί θα, στο δεύτερο γύρο θα πούμε πράγματα ποδοσφαιρικά. Ναι, ναι. Να πούμε το εξής, ότι στη Θεσσαλονίκη, τη γνήσια Θεσσαλονίκη, στη Λαχαναγορά εκεί που πήγες, είναι από τα μαγαζιά τα οποία σου θυμίζουν μια άλλη εποχή. Δηλαδή, ο Χάρμπαλης είναι ένα μαγαζί, ας πούμε, το οποίο θα πας να ακούσεις τις παινιές σου, να ρίξεις τις βόλτες σου και να γουστάρεις, να σπάσεις και τα πιάτα σου, να πούμε, αλλά εκεί θα πρέπει να πας γεμάτος, όχι φλόρος. Γεμάτος πήγα, ρε, αφού σε είπα. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Εκεί που πάνε τα φορτηγά και γίνεται λαϊκό προσκύνημα. Πού το ξέρεις το μαγαζί, ρε. Καλά, ρε Γιώργο, εμείς δηλαδή πού είμαστε, ρε. Είσαι ωραίος, Νίκο, θα επικοινωνήσει ο σταθμός μαζί σου. Πάμε στον επόμενο, 1,2 γραμμές έχουμε και πάμε σε διάλειμμα. Ορίστε. Γεια σου, Γιώργο, ρε. Γεια χαρά σου, λεβέντη μου. Τι κάνεις, παλικάρι μου, κατάλαβες ποιος είμαι. Είσαι ο Νίκος ο Καβασάκης. Ναι, λοιπόν, άκουσε με λίγο, Γιώργο. Δώστα, Νίκο, να πάρω την άλλη γραμμή και να σε αφήσω να τελειώσει. Αλλά όχι, όχι, μίλα. Πες τα. Δεν έχω μονάδες πολλές. Έλα, πάμε, Νίκο, πάμε, παιδί. Λοιπόν, όλοι ξέρουνε και όλοι ξέρουμε και δεν χρειάζομαστε κανένας αναγνώριση εμείς τα ΠΑΟΚΙΑ. Ότι έτσι και πάρουμε το πρωτάθλημα, έτσι και πάρουμε το πρωτάθλημα, θα είναι το πιο μάγικο πρωτάθλημα που έχει πάρει ποτέ έτσι, ομάδα στην ΑΛΦΑ Αθηνική. Έτσι. Η μοναδική ομάδα που θα έχει πάρει το πιο μάγικο πρωτάθλημα στην ΑΛΦΑ Αθηνική. Λοιπόν, όσο και να δεν χρειάζομαστε καμιά αναγνώριση από κανένα και ό,τι και να λένε, το ξέρουμε γιατί το λένε, γιατί δεν μπορεί να τα μας φτάσουν, φιλαράκι. Όσα δεν φτάνει αλεπού, τα κάνει ξέρεις τι. Κρεμαστάρια. Και όσον αφορά για εδώ τις γειτονιές, λοιπόν, επειδή σε εγώ την έχω ψάξει τη δουλειά και μιλάω με ονόβιες φιλαράκι, ας πάρουν κανένα κανονικό πρωτάθλημα εδώ στη γειτονιά, όπως πήρε η Λάρισα και μετά να μιλάνε, γιατί δεν έχουν πάρει, φίλε. Όσο λέτε ότι έχουν πάρει εδώ οι γειτονιές, πρωτάθλημα δεν έχουν πάρει. Στο ένα κάναν απεργία και στο άλλο παίξαν τρεις ομάδες. Πρωτάθλημα σαν τη Λάρισα και σαν τον ΠΑΟΚ δεν έχουν πάρει. Ας φτάσουν τη Λάρισα εδώ η γειτονιά και μετά ας μιλάει για το μεγάλο ΠΑΟΚ, φίλε μου. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Δεν έχουν πάρει πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο κανονικό. Έτσι φύγαν από την Ηρακλή, κάναν άλλη ομάδα γιατί τους διώξανε οι Ηρακλήδες. Γιατί για άλλα, μήποτε γιατί. Ούτε την ιστορία τους δεν ξέρουν και πρωτάθλημα δεν έχουν πάρει. Ούτε τίτλους έχουν πάρει στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ πήρανε. Ό,τι και να λένε, τέσσερις ομάδες παίξανε. Σπάσαν την απεργία του ΠΟΚ τότε και τους δώσαν το πρωτάθλημα οι Αθηναίοι. Μια ζωή από την Αθηναίοι φιλαράκια ήταν. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, καλή τύχη ομαδάρα και έχουμε αυτή τη φορά να το πάρουμε. Να μην γίνει κανένα μέσα από έξω. Κάνα πιπίλο τραγουδό τέτοιο μέσα. Γιατί εγώ πάλι δεν τους εμπιστεύομαι. Αν εδώ Κύπρο στο Λευκό δεν πιστεύω κανένα εκεί μέσα. Καλό μεσημέρι. Γεια σου, ρε Νίκο. Ορίστε ο επόμενος και πάμε για διάλειμμα. Ορίστε. Ορίστε, έπεσε. Έπεσε. Γιατί έπεσε. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, γραμμούλες. Θα ανοίξουμε σε 10 λεπτάκια περίπου. Κάντε λίγο υπομονή. Έχω Νίκο από τα Γιαννιτσά να μας δώσει και το ρεπορτάζ από τον ΠΑΟΚ. Αυτό ρεπορτάζ δεν είναι ρεπόρτερ το παιδί. Απλώς είναι ένας φίλος και συνεργάτης της εκπομπής και από αυτό να μπορούμε να μάθουμε πράγματα. Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα σας παιδιά, σε όλους σας, τι κάνετε. Σε τι καιρό κάνει τα κριτικά, Γιαννιτσά? Όπως σε όλη την Ελλάδα, υπάρχει κρύο, υπάρχει χιόνι. Εδώ φυσικά εμείς δεν έχουμε αέρα, σε άλλες περιοχές έχει πάρα πολύ αέρα. Γι' αυτό όσοι ταξιδεύουν ειδικά στα επαρχιακά δίκτυα Φλόρινας, Κοζάνης, Καστοριάς, θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ, ειδικά τους αέριδες οι οποίοι υπάρχουν. Φυσάει? Ναι, πάρα πολύ. Στη Φλόρινα μόνο να σου πω ότι έχει πιάσει 6 με 7 μποφόρ αέρας. Σόπα ρε φίλε, κατεβούν οι αρκούδες. Φαντάζομαι τώρα τι γίνεται. Φάνε, ρε. Αλλά τα Γιαννιτσά, επειδή γενικά είναι μια πόλη φυσικά οχυρωμένη από το Πάικο, πολύ δύσκολα πιάνει αέρας εδώ. Μάλιστα, σπάει ο βουριάς επάνω στο Πάικο και περνάει από πάνω.
Υπάρχει και ένας λόφος εκεί που έγινε η μάχη των Γιαννιτσών, Τσακαμπούρα δηλαδή, με αποτέλεσμα η πόλη να είναι προστατευμένη γενικότερα. Α, τι ωραία είστε εσείς από τα Γιαννιτσά. Είμαστε πάρα πολύ ωραίοι σαν Γιαννιτσώτες. Ποια είναι τα θέματά μας? Θέματα έχουμε. Θέμα πρώτον, θα πας αύριο στο γήπεδο? Δεν χρειάζεται να ρωτάμε τα αυτά που γίνονται πάντα. Πάμε λοιπόν, από τη στιγμή που θα πας στο γήπεδο, μας είπες και το με το ρολόι. Ρίχνει χιόνι τώρα αυτή τη στιγμή στα Γιαννιτσά. Ρίχνει χιονάκι στα Γιαννιτσά, ρίχνει αρκετό. Θεσσαλονίκη δεν ξέρω τι γίνεται. Ρίχνει και εδώ πέρα, αλλά ρίχνει ψηλό. Αλλά Γιαννιτσά το χιόνι είναι αρκετό με αεράκι πολύ ψηλό. Πολύ μικρό αεράκι. Ναι. Οι νυφάδες χοντρές εδώ είναι πολύ ψηλές οι νυφάδες. Όχι, είναι χοντρές οι νυφάδες, είναι αρκετά χοντρές. Μάλιστα. Ναι. Πιστεύεις ότι θα μπορέσει να γίνει ένας αγώνας αύριο, αν και είπαν ότι από το πρωί, από το βράδυ θα σταματήσουν τα καιρικά φαινόμενα? Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις. Κοίταξε να δεις Γιώργο, γενικά δεν νομίζω ότι, καταρχήν το γήπεδο της Τούμπας είναι ένα γήπεδο το οποίο ο χορδοτάπητάς του είναι από τους καλύτερους χορδοτάπητες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι οι εργάτες, ας το πούμε, οι υπάλληλοι της ΠΑΕΠΑΟΚ θα το έχουν έτοιμο το γήπεδο. Βέβαια δεν ξέρουμε τι καιρικές συνθήκες θα κάνει, αν φυσάει αέρας, αν υπάρχει κρύο. Πάντως σαν χορτοτάπητας νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ καλό. Δώσε μου μία ανάσα να πάρω δύο γραμμές που είναι στον αέρα, μην περιμένουν, αν και είπα να μην πάρουν τηλέφωνο για να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Έχουμε όμως τώρα μπροστά μας. Ορίστε στην πρώτη γραμμή. Ορίστε. Ορίστε εσάς κύριε. Ορίστε. Να μου δώσει την άλλη. Για δώσε μου την άλλη. Ορίστε. Έλα Γιώργο. Έλα. Έλα, Βασίλης είμαι. Γεια σου, Βασίλη μου. Είχαμε αφήσει στη μέση μου, ωραία, δύο κουβέντες να σου πω τότε που είχαμε πει για τον κύριο Κώστα, που είχαμε ταχθεί υπέρ της άποψής του. Μάλιστα. Ότι η εποχή, κάθε εποχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Βεβαίως. Δεν μπορούμε να δούμε με εκείνους τους παιχταράδες και τα χρόνια αν παίζαν σήμερα ή όχι. Βεβαίως. Να σου πω ένα παράδειγμα, δηλαδή ένας γιατρός που ήταν στη δεκαετία του 50 ή του 60 και ο ασθενής πέθανε από φυματίους, έφταιγε ο γιατρός? Όχι, άλλα χαρακτηριστικά έχει εκείνη η εποχή, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Θα ήταν σήμερα για τότε. Η τεχνολογία ήταν διαφορετική από τη σημερινή. Ο μηχανικός που άκουγε τη μηχανή, τώρα βλέπεις, βάζει το βρίσμα στο κομπιούτερ και δείχνει τις βλάβες. Στο αυτοκίνητο τα πάντα. Σωστά. Τότε που γκραζόταν τη μηχανή, ας πούμε, και σε έλεγε έχει αυτό και έχει εκείνο. Δεν μπορεί να λέμε ότι δεν παίζανε εκεί οι παιχταράδες τώρα. Για τον Γκούδα και τον Δωμάζο και τον Ποτίνο που λέγαμε, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Συμφωνώ απόλυτα. Φίλοι. Και είπαμε πει να κάνουμε και μια συζήτηση, αλλά τώρα βλέπω έχεις και γραμμές ότι εκεί ήταν ο Μαδάρης, ρε φίλε. Και ο Πιερικός και ο Μαδάρης και ο Πανιώνιος. Τότε που έσπασε ο Άρης το ΠΟΚ που λένε το 68, ναι. Τέταρτος τερμάτισε ο Πανιώνιος, πέμπτος ο ΠΑΟΚ και έκτος η ΑΕΚ. Έκτος η ΑΕΚ. Τρεις ομάδες δεν ήθελαν να σπάσει το ΠΟΚ. Εξαιρετική ομάδα ο Άρης το 69. Ναι, 68-69. Τέταρτος ο Πανιώνιος όμως, αλλά και ο Πανιώνιος και ο ΠΑΟΚ σπάσανε το ΠΟΚ. Γιατί έφτει τερμάτισε η ΑΕΚ την χρονιά. Εντάξει, τη διαφορά την έκανε ο ΠΑΟΚ, τότε άρχισε να φτιάχνει ομάδα. Ενώ... Ο Άρης είχε εκεί την τριετία, είχε καλή ομάδα, ας πούμε. Νομίζω ομάδα. Και με την προσθήκη τότε του Τάκη του Λουκανίδη έδεσε πολύ ομάδα. Μπορώ ναι, πως δεν το κρατήσαμε. Αλλά βγάζανε μεγάλη κακία, να πούμε. Ποτέ δεν σε αναγνώρισαν αυτοί. Το 72 πήγαν φυλακή. Όταν έσπασε η παράδοση πήγαν φυλακή. Και εσύ πήγες και κάνεις πλάκα με στο Καραϊσκάκι με δύο γκολ του Κούδα και πήρες το κύπελο. Με κατάλαβες, ποτέ δεν σε παραδέχονται αυτοί. Αυτή μια ζωή αυτό ήταν. Θυμάμαι εκείνον τον αγώνα που πήγανε φυλακοί οι παίκτες με τι... πώς για τώρα, αυτό, τώρα. Γιατί πολλοί λένε τους κλείσα φυλακοί, είχαν ορμήξει, χτυπούσαν, πλακωνόταν με τους χωροφύλακες. Επιχούντας, επιχούντας. Ήτανε... Ορμούσαν πάνω τους, δεν μπορούσαν να το παραδεχτούν ποτέ. Δεν μπορούσαν να το παραδεχτούν. Ο ΠΑΟΚ ήταν ο φτωχός που ήρθε από την πόλη, ξέρω εγώ, δεξιά-αριστερά, σιγά-σιγά ανέβαινε και αυτοί δεν μπορούσαν να το δεχτούν. Θέλω να μιλήσουμε μια μέρα για το μεγάλο Πανιόνιο της εποχής εκείνης. Και εκείνοι αυτοί έχουν μείνει, ας πούμε, στην εποχή του Βόγκετ, εκείνα τα 15 άτομα που πήγανε, γιατί και εγώ ήμουν να τα πάω και δεν πήγα, ας πούμε. Τότε που πήγανε. Και τα παλικάρια, ρε, που πήγανε. Πλάκα κάνανε και πήγανε, εντάξει. Ναι, ένα σχέδιο. Αυτοί ζήσαν όμως στην εποχή Μαρία με τα κίτρινα. Γιατί σε εμάς πήγαν φυλακοί. Σε αυτούς ο Χριστίδης, ο μεγάλος Χριστίδης, έτσι, ήταν το φυλακάρα, έτσι. Ο Νίκος, βέβαια. Μπράβο. Θυμάσαι το 45 κόλεφα για τον Αργυρούδη στο φάουλ. Και βγήκε το τραγούδι Μαρία με τα κίτρινα, 1-2 μες στο Χαριλάου.
Δεν έγινε, δεν άνοιξε η μύτη. 3-2 νομίζω ήταν το μάτσο. Όχι, το 1-2. 1-2 ήταν. Προηγήθηκε ο Άρης, ναι. Και μετά έφαγε, το γύρισε ο Ολυμπιακός. Με κατάλαβες. Αυτοί το ξεκινήσανε, έτσι είχα ξαναπεί, 58-59, πανελλήνιο πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Και τη δεύτερη χρονιά παίρνουν πάλι πρωτάθλημα και χάνουν από τον Ολυμπιακό Μαδάρα. Και ο Ηρακλής και ο Άρης. Και η όλοι και ο Ολυμπιακός. Και χάνουμε, ας πούμε, το πρωτάθλημα και το δεύτερο 59-60 και την ψώνησε ο Παντελάκης, γιατί αυτοί φάγανε 30 πόντους μέσα στη Χάνφ. Και σε ένα παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ γίνεται το σκόρ είναι 0-3 υπέρ του ΠΑΟΚ και του στέλνει για υποβάθμιση. Εσύ τα θυμάσαι, εσύ το πιο μεγάλος από μένα. Όχι, δεν το θυμάμαι αυτό. Νομίζω και είναι το παράσι της Λαμίας. Και από ξεκίνησε η παράδοση που είπε ο Καμπάνης μόνο αυτούς. Του στείλαμε και κάνανε, ας πούμε, 9 χρόνια, 10. 9,5-9 χρόνια το έσπασε, το ήμουνα στο σπάσιμο της παράδοσης. Το 1-0 με γκολ του Σαράφη από τη μεριά της 4 έβαλε τον γκολ στο Χριστίδη. Σε ένα καιρό τέτοιο. Ναι, και στο κύπελο έσπασε. Εντάξει, στο κύπελο έσπασε ένα χρόνο πιο μπροστά, το 1-2 μέσα στο Χαριλάου. Μέσα στο Χαριλάου, το 1-2. Με δύο γκολ του Αποστολίδη. Του Κούλη Αποστολίδη, βεβαίως. Ναι, ναι, το έδειχνε και θυμάμαι, πιτσιρίκος είμαι και δεύτερο ημίχρονο, το έδειχνε απευθείας η ΕΡΤ τότε. Η ΕΡΤ, βέβαια, ήταν από τα λίγα μάτς που έδειξε η ΕΡΤ. Που έδειξε απευθείας, και το θυμάμαι. Να σε καλά, δηλαδή, Βασίλη μου, πρέπει να πάρω την άλλη γραμμή και να πάω στον Νίκο. Ορίστε η επόμενη γραμμή. Γεια σου, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, Αντρέας. Έλα, Αντρέα, από πού, από Νέα Υόρκη. Ναι, από τη Νέα Υόρκη. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Ήθελα να σε πω, άκουσα που έλεγες προηγουμένως για τον υδροχό, αλλά λέω για να του ρωτήσω, λέω, ξέρει ο Γιώργος. Εγώ λείπω στην Αμερική 36 χρόνια. Ναι. Στο 1975-76 ο Πασχάλης Τερβής τραγουδούσε στο 13 το κέντρο και το Στόρκ, το θυμάσαι? Το Στόρκ δεν θυμάμαι. Πηγαίνοντας για την Αρετσού αριστερά μέσα στο στενό. Απέναντι τον υδροχό. Όχι απέναντι από τον υδροχό. Πριν τον υδροχό αριστερά μέσα στο στενό ήταν το Στόρκ. Εκεί στον υδροχό τραγουδούσε ένας Καράς. Ναι, ο Βασίλης Καράς. Ναι, ναι, αυτός είναι. Αυτός είναι. Άντε. Αυτός, Βασίλης Καράς. 36 χρόνια έλεγα αυτός είναι, δεν είναι. Δεν μπορούσα να βρω να ρωτήσω ποιος είναι. Αυτός είναι. Αυτός. Εκείνο ήταν ένα λιγνό παλικάρι. Γύπτος μου φαίνεται ήταν. Γύπτος είναι. Γιατί εκείνο ήταν Γύπτος. Δεν ξέρω. Και που λες, θυμάμαι και το μαγαζί που πήγαινε που τραγουδούσε ο Παρίδης στην Ευζώνων. Το θυμάσαι. Του πάω ο Παρίδης που έγινε τραγουδιστής. Είχε γίνει ένα γερό. Ναι, Ευζώνων. Ναι, ναι. Όχι, στην Ευζώνων εκεί. Την Ευζώνα τραγουδιστή, ένα μπουζουξίδικο. Μάλιστα. Κοίταξε, αύριο δεν είναι ντέρμπι. Α, τώρα χάρηκα που ήταν αυτός ο Καράς. Έγινε φίρμος. Τώρα αύριο δεν είναι ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ είναι Ιαπωνέζικο τρένο. Δεν τον πιάνει κανείς. Κανείς δεν τον πιάνει. Κατάλαβες. Ούτε Άρης το βάμου του Ολυμπιακός τίποτα. Θα κερδίσουμε 3-1 κύριε Ζηρίγο. Ξέρεις γιατί. Το 2013, μ' ακούς. Ναι, ναι. Το 2013 το Νοέμβριο, πρωτού πέσει τη Δευτέρα Εθνική που πήγε και έπεσε, έχασε 3-1 στην Τούμπα. Μάλιστα. Τελευταία φορά που παίξαμε. Ακούω λίμπερο εγώ, πού τα ξέρω. Λίμπερο εγώ, τα ακούω όλα. Σας ακούω όλο κάθε πρωί. Είσαι πολύ ωραίος, σας άκουσα από την αρχή της εκπομπής. Πολύ ωραία τα λες, συγχαρητήρια, μπράβο, μετανοήστε. Όλοι, όλοι να μετανοήσουν. Γεια σου Αντρέα μου, γεια σου φίλε, μην παίρνετε άλλη τηλέφωνο. Να μιλήσω με τον Νίκο για να πάω στο διάλειμμα. Θα ανοίξουμε όμως αμέσως μετά γραμμές. Έχουμε μια ολόκληρη ώρα μπροστά μας. Νικόλαε, τι μαθαίνεις από την εντεκάδα του ΠΑΟΚ? Καταρχήν, πρωτού μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες, πρέπει να πούμε το εξής. Ότι με την πάροδο των χρόνων παρακολουθούμε όλοι μας το πρωτάθλημα της Ελλάδος. Είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που στο 95% του ελληνικού πληθυσμού, όποιον και να ρωτήσεις, ακόμα και τους μεγάλους αντιπάλους, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ότι ο ΠΑΟΚ το παίρνει το πρωτάθλημα σπαθένια, όχι μόνο καθαρά. Καλά, και μόνο όχι μόνο δικαιούται να το πάρει το πρωτάθλημα, αλλά το παίρνει και με το σπαθί του. Αυτό δεν το έχουν καταφέρει να το κάνουνε ούτε ο Κόκαλης, ούτε ο Βαρδιλογιάννης, που να είναι σε τόσο μεγάλη κατάσταση, δηλαδή να το αποδεχτεί ο ελληνικός λαός ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει ένα καθαρό πρωτάθλημα. Είναι λογικό όμως οι συντοπίτες μας και κάποιοι άλλοι άνθρωποι
από τη στιγμή που βλέπουν και να μπορούν να κρατήσουν τα στεγανά της ομάδας τους, να ρίχνουν λάσπη σε αυτό που κάνει ο γείτονάς τους. Δηλαδή να μην παραδέχονται και να βρίσκουν πάντα μια αφορμή ότι φταίνε οι άλλοι και όχι αυτοί για το κατάντημα, ας πούμε, που έχει η ομάδα. Η λάσπη όμως που ρίχνουν στον ΠΑΟΚ είναι σαν τον ανεμιστήρα και γυρνάει πάλι πίσω τους. Γιατί δεν μπορεί, όσο ανόητος και να είσαι, δεν μπορεί να δεις ότι αυτή η ομάδα έχει κάνει την υπέρβαση της υπέρβασης για να μπορέσει να πάρει το ελληνικό πρωτάθλημα. Και παίζοντας καλή μπάλα και να είναι υγιής ομάδα χωρίς να χρεώνει το ελληνικό δημόσιο, πολύ σημαντικό. Και πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι δεν σφάζει τις άλλες ομάδες Λάρισες, οτιδήποτε, ξέρω εγώ, με ένα πέναλτι μαϊμού ή με μια κόκκινη κάρτα μαϊμού ή με ένα goal offside ή με οτιδήποτε. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν παίρνει ένα πρωτάθλημα, όχι μόνο ότι παίζοντας καλή μπάλα που αυτό το βλέπουν όλοι, αλλά δεν είναι και βρωμιάρης για να το πάρει το πρωτάθλημα. Και όποιος έχει μάτια βλέπει. Τώρα φυσικά αυτοί που είναι δίπλα μας δεν θέλουν να το παραδεχτούν. Αν κοιτάξουν όμως τον πρόσωπο του στον καθρέφτη, θα καταλάβουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα και πραγματικά δίκαια το παίρνει. Τώρα, όσον αφορά για το αυριανό παιχνίδι, είναι ντέρμπι. Και μάλιστα είναι πολύ μεγάλο ντέρμπι. Γιατί ο Άρης είναι μια ομάδα που έχει ψυχή και έχει καρδιά και το έχει αποδείξει στα δύσκολα. Λοιπόν, και όταν φοράς ένα σήμα στο στήθος που είναι του Θεού του πολέμου, είσαι αναγκασμένος να παίξεις. Και να παίξεις με το μαχαίρι στα δόντια, γιατί παίζεις με την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, με μια ομάδα η οποία θέλει να πάρει το πρωτάθλημα, και θα είσαι εσύ, και θέλεις να είσαι εσύ, αυτός που θα χαράξει αυτό το ωραίο κομψοτέχνημα του Ιβάν Σαββίδη με Γρατσουνιά και να λες μεθαύριο στα παιδιά και στα παιδιά σου ότι ο ΠΑΟΚ δεν κατέκτησε το πρωτάθλημα αίτητος, γιατί το κέρδισα εγώ. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα για τον Άρη και είναι ένα πολύ μεγάλο θέλω, και γι' αυτό θα παίξει αύριο ο Άρης. Θα παίξει για την ιστορία του και θα προσπαθήσει να γρατσουνίσει την όμορφη Mercedes με μια χαρακιά δικά του που έχει φτιάξει ο Ιβάν Σαββίδης. Άρα λοιπόν εμείς σαν παοξίδες πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι, πρέπει να είμαστε στο στόχο μας εκεί. Δεν μας τιμούν λόγια και βρισχές απέναντι στον αντίπαλό μας. Γιατί εμείς προσπαθούμε να ξεφύγουμε από τα όρια της Θεσσαλονίκης, προσπαθούμε να γίνουμε μια ευρωπαϊκή ομάδα που γινόμαστε μια ευρωπαϊκή ομάδα, θα παίξουμε πάρα πολλούς τελικούς, θα παίξουμε σε πολύ μεγάλα ντέρμπι από εδώ και πέρα και ο κόσμος μας θα πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Άλλο να μιλάμε υποτιμητικά στον αντίπαλό μας και άλλο να γινόμαστε αλαζονικοί. Γιατί η μπάλα είναι μπάλα. Η μπάλα δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Καρδίζει και πολλές φορές και ο πιο τυχερός. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να χάνουμε το στόχο μας, πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι εκεί. Και ο Άρης είναι ένας αντίπαλος που έχει καρδιά. Δεν είναι κάποιος ο οποίος δεν έχει μέταλλο επάνω του και ας ήρθε και από τη Γάμα Εθνική και ας ήρθε και από τη Δέλτα Εθνική. Δεν μιλάμε, δεν κάνουμε φανφαρισμούς, μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο και αποδεικνύουμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα. Αυτό είναι, φίλε Γιώργο, για μένα το ρεζουμέ. Και ό,τι και να γίνει, όσο διαφορά και να έχουν τα ρόστερ, το ΠΑΟΚ Άρης θα είναι πάντα ένα ντέρμπι. Όπως και στα παλιά χρόνια, να θυμίσω και στους δικούς μου οπαδούς, που ο Ολυμπιακός είχε μέσα ντέταρι, είχε μέσα παιχταράδες των παιχταράδων, ερχότανε στην Τούμπα και με τον Ζουμπούλη, με τον Ζαφυρίου, με τον Χιονά, τον Καραζαβίδη, έχανε. Έτσι. Τι σημαίνει λοιπόν? Δεν τα ξέρουν ρε τα νέα τα παιδιά, προσπαθώ, κοίταξε. Επειδή... Μα αυτό που με τρελαίνει περισσότερο, Γιώργο, είναι ότι δεν τα λένε τα νέα τα παιδιά αυτά. Τα λένε άνθρωποι όπως προηγουμένα ο κύριος Βασίλης, ο οποίος το φιλοξένησε στην εκπομπή σου, που εκφράστηκε απρεπέστατα χωρίς να σέβεται και σένα, ας το πούμε, και την εκπομπή μας. Α, όχι ο Βασίλης. Λοιπόν, με λέξεις ακατανόητες. Δηλαδή είναι άνθρωποι μεγάλης σε ηλικία, που αυτοί θα πρέπει να είναι φωτεινά παραδείγματα για τους νεότερους και να
και να τους βάζουν σε ένα καλούπι. Είδα, είδα. Να μην είναι αυτοί τόσο αλανσονικά, ας πούμε. Βλέπω τα site με τα πανηγύρια και τα σκουφάκια του Λουτσέσκου και τα αυτά και τα λοιπά και θα βρεθούν προεκπλήξεως αύριο. Ο κόσμος Άρης... μας είναι μεθυσμένος. Έτσι, ο κόσμος μας είναι μεθυσμένος με το γλυκό κρασί του πρωταθλήματος. Ναι, αλλά μην πιεις και σκάσεις. Δεν τελείωσε τίποτα ακόμα. Μπορεί το πρωτάθλημα να το έχεις πάρει. Δεν μπορεί να το πήρες με μαθηματικά να το έχεις πάρει. Υπάρχει όμως... Όταν είσαι στην Ελλάδα δεν είσαι σίγουρα... Αν δεν... Επειδή είσαι στην Ελλάδα και επειδή με την ΑΕΚ κοιμήθηκα πρωταθλητής και ξύπνησα με μείον 10 βαθμούς. Σε αυτή την Ελλάδα που μπορούν να σε περιμένουν και να σε κολλήσουν και να σε βάλουν σε μια κόλλα χαρτί, δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο από το να έχεις κλείσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Όλοι μπορεί να είναι σουρωμένοι με αυτό το γλυκό κρασί και βλέποντας τον ΠΑΟΚ να πετάει να έχουν πάρει ψυχολογία. Εγώ θα είμαι ο τελευταίος που θα κλείσω την πόρτα. Εγώ θα είμαι ο τελευταίος που θα φωνάζω ότι το πρωτάθλημα δεν έχει τελειώσει. Και υπάρχουν ακόμα 7, 8, 10 αγώνες που ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει, πρέπει να τα πάρει όλα. Δεν μπορεί να επαναπαυθεί ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι Ολυμπιακός ο ΠΑΟΚ. Να πάρει τους βαθμούς που δεν θα πάρει ποτέ καμία ελληνική ομάδα. Με τις δύο ισοπαλίες πρέπει να τελειώσει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Να τα σαρώσει τα πάντα. Να μην έχει να μιλήσει κανείς τίποτα. Και γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι που πηγαίνω στις προπονήσεις και βλέπω τα παιδιά μας ότι είναι προσιλωμένα, ότι το μυαλό τους δεν πετάει όπως των οπαδών, είναι προσιλωμένοι στο... Νομίζω είναι και κομμάτι. Το θέμα του Λουτσέσκου αυτό. Ε. Δεν μπορούμε φυσικά να το δώσουμε ένα στέρι. Το θέμα του επάνω σε αυτό, φυσικά ένα παράσημο. Είναι. Φυσικά είναι και το θέμα του Λουτσέσκου, ο οποίος είναι μια προσωπικότητα την οποία πολλοί δεν μπορούν να την καταλάβουν. Αρχίζουν να τους καταλάβουν. Αρχίζουν, ίσως κοίταξε να δεις, κάποιοι άνθρωποι φυσιογνωμικά, Γιώργο, είναι αντιπαθή σε κάποιους. Ίσως και από θέμα καταγωγής. Σου λέει Ρουμάνος τώρα. Έχει μια φάτσα αντιτουριστική. Η δουλειά όμως που κάνει στον ΠΑΟΚ είναι μεγάλη, φίλε Γιώργο. Είναι πολύ καλή δουλειά. Λες και ο Σάντος ήταν το μορφόπεδο τώρα. Άντε μη χέσω. Άντε μη χέσω. Αλλά ήταν Πορτογάλος ο ένας. Αλλά υπάρχουν, φίλε, και οι προσωπικότητες μέσα. Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς ο Αντελίνο τι τεράστια προσπάθεια κάνει πέρα από το να γιατρέψει τις προσωπικές του πληγές και τα προσωπικά του προβλήματα τα οποία τον ταλαιπωρούν, προσπαθεί να κρατήσει και όλη την ομάδα ενωμένη και αγαπημένη, να δώσει στα νέα τα παιδιά το όραμα ότι μέσα από τον ΠΑΟΚ μπορούν να πετύχουν πράγματα, μπορούν να πετύχουν το όνειρό τους, να πάρουν ένα πρωτάθλημα, να πάνε στο εξωτερικό να παίξουν μεγαλύτερη μπάλα, αλλά το σημαντικότερο για αυτούς είναι ότι θα υπάρχει μία πόλη σε όλο τον κόσμο, η Θεσσαλονίκη, που κάποιοι άνθρωποι θα τους θεωρούν σαν το 13ο Θεό. Γιατί για την πόλη ο Ζαμπά, ο Βιερίνια, ο Πασχαλάκης και όλοι αυτοί όταν θα πάρουν το πρωτάθλημα θα χαραχτεί μέσα στην ψυχή των παοξίδων βαθιά και όποτε θα έρχονται ακόμα και στα γεράματά τους θα δοξάζονται σε αυτή την πόλη. Αυτό είναι το σημαντικότερο, φίλε Γιώργο. Νίκο, ήσουν καταπέλτης, μου άρεσες πάρα πολύ. Είπες όλα αυτά που ήθελα να πω εγώ. Δεν θα περάσουμε στο αγωνιστικό, διότι πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Αύριο όμως μάζεψε τις πληροφορίες σου και θα τα πούμε για να μας πεις και ό,τι ξέρεις από τα κουσκούς της εντεκάδος, ποια θα είναι αυτή και αυτό, τα παραλυπόμενα. Αυτό που θα πω κλείνοντας, ναι. Δεν ξέρω αύριο πώς θα οδηγηθεί το ματς και πώς θα πάει. Πάντως, οι προδιαγραφές σου είναι ότι θα έχουμε μια πολύ μεγάλη μάχη. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα κομβικό σημείο, είναι το τελευταίο οχυρό για τον Ολυμπιακό. Το τελευταίο οχυρό για τον Ολυμπιακό. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Όπως το τελευταίο οχυρό ήταν τα Γιαννιτσά για να πάρθει η Θεσσαλονίκη. Τότε το 13, έτσι το λέω λίγο ιστορικά. Βεβαίως. Έτσι και για τον Ολυμπιακό ο Άρης είναι το τελευταίο χειρό. Άρα λοιπόν αύριο θα έχουμε μια τεράστια μάχη. Λοιπόν, να είσαι καλά, Γιώργο. Γεια σου, Νικόλαε. Ο Γεώργιος Κουσουρής και ο Άτλας είναι κοντά μας. Μια οικογενειακή επιχείρηση η οποία ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στον χώρο της διακόσμησης και συσκευασίας από το 1989. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Εδώ θα βρείτε τεράστια ποικιλία υλικών
από Ευρώπη, Κίνα και φυσικά εγχώρια αγορά, την οποία και υποστηρίζουμε, την οποία ο Άτλας υποστηρίζει, όπως προείπαμε, από την αρχή της πορείας του. Πήρες δώρες στην κοπέλα, βάλε όμορφη κορδέλα, Γεώργιος Κουσουρής και ο Άτλας είναι κοντά μας, ώστε η συσκευασία του δώρου που θα πάρεις στην κοπελιά να είναι τέτοια, γιατί καμιά φορά το δώρο μπορεί να σιγά σιγά να φθήνει. Ή μπορεί να είναι ένα λουλούδι, να σου πάει ο άλλος, φέρει στα γενέθλια μια τούρτα, την οποία θα τη φας. Αυτό που μένει όμως είναι η συσκευασία και πάνω απ' όλα η κορδέλα. Γεώργιος Κουσουρής και ο Άτλας είναι μαζί μας. Πού να τρέχεις στα άγραφα όταν υπάρχουν άγραφα? Εδώ στη Θεσσαλονίκη, δίπλα μας στο Χορτιάτι. Δεξιώσεις γάμων, βαφτίσεων, εταιρικές εκδηλώσεις, παιδικά πάρτι οργανωμένα μέχρι και τελευταία λεπτομέρεια ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Ο κύριος Κατσούλης είναι ο ίδιος εκεί και επιμελείται στα ψησίματα και στα ωραία δέσματα που θα φάει ο προσκεκλημένος και θα αγαλιάσει το στομάχι του. Μενού με όλα τα καλά. Σούβλες, κοντοσούβλια, κοκορέτσια και πολλές άλλες προτάσεις σύμφωνα με τα γούστα σας. Από 12 ευρώ το άτομο. Κτήμα Απτάγραφα στο Χορτιάτι και στο www.apopavlatagrapha.gr 2-31-0-622-705. Επαναλαμβάνω, 2-31-0-622-705 για δεξιώσεις γάμων, βαφτίσεις, εταιρικές εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις από παρέες που θέλουν να πάνε και να φάνε και να περάσουν όμορφα σε ένα εκπληκτικό περιβάλλον. Και τώρα που μπαίνει η άνοιξη και ανθίζουν τα λουλούδια, πράσινα η γης φορεί και ανθίζει το κλαρί. Εκεί μπορείτε να τα δείτε όλα σε ένα μαγευτικό περιβάλλον, στο θρυλικό Χορτιάτι. Έχουμε εγγένεια, ανοίγουμε το δεύτερο μαγαζί μας και εμείς ευχόμαστε να τα πολλοπλασιάσει ο φίλος μου ο Γιώργος. Ελάτε στα δύο καταστήματα και νιώστε τη διαφορά, στην ποικιλία και στη γεύση. Με κρέατα από ντόπιους παραγωγούς, βιολογικά κρέατα από ορεινές περιοχές, αλλά και με τυριά από όλες τις ορεινές περιοχές της Ελλάδος. Το ορεινό το τυρί είναι το καλύτερο, μοσχοβολάει και έχει και τη γεύση την υπέροχη, διότι το αρνάκι, το κατσικάκι, άλλα βρίσκει τροφία στο βουνό, χορταράκι, παπαρούνες, μαργαρίτες, τσαλιά, τρώει κλαδάκια και μοσχοβολάει το γαλατάκι που βγάζει για να γίνει τυρί. Κρεοπολία Νιγρίτα με δύο καταστήματα, στην Ολύμπου 22 και στον Εύωσμο, Καραολή και Δημητρίου 80, τηλέφωνα 2-31-0-500-042. Κρεοπολία Νιγρίτα, η γεύση της φύσης, η επιστροφή στην πατροπαράδοτη γεύση, στα κρέατα αλλά και σε ντελικατέσεν διάφορα. Έχουμε διάφορα που βγάζουμε δικά μας προϊόντα. Πρώτα-πρώτα έχουμε τα θρυλικά λουκάνικα της Νιγρίτας. Από αυτά θα σας ψήσουμε στα εγγένεια που θα κάνουμε και στο κέρασμα για όλους εσάς που θα περάσετε να μας ευχηθείτε και να δείτε, και τα προϊόντα μας. Στις 2 Μαρτίου μετά τις 3 η ώρα στον Εύωσμο θα έχουμε λουκάνικο πάρτι με τσίπουρα και κρασιά από την Καβάλα. Καλές δουλειές και ευχόμαστε να τριτώσει και να τεταρτώσει και ακόμα παραπάνω τα μαγαζιά τα οποία ετοιμάζουν με πολύ επιμέλεια τα παιδιά από την Ιγρήτα. Τι άλλο έχουμε? Τα άγραφα τα είπαμε. Τον Κουσούρη τον είπαμε, τρεις κάτι μας. Λείπει η αγάπη μου, η μεγάλη αγάπη, το κομμωτήριο της κυρίας Έφης. Ολύμπου 23, 2-31-0-515-017. Δεχτενίζουμε, ζωγραφίζουμε και με τιμές κρίσης. Με μόνο 5 ευρώ μπορείτε να αναμορφώσετε την εξωτερική σας εμφάνιση στο κούρεμα που θα σας κάνουν έμποροι κομμωτές και κομμώτριες. Με εξαιρετικά προϊόντα Σβάρτσκοφ μπορούμε να σας λούσουμε, να σας κάνουμε τα περμανάντα, να σας βάλουμε τα μπικουτί σας, να σας βάλουμε τα θέματά σας, ώστε να βγείτε και να λάμπετε στην κυριολεξία. Χειροτεχνία πραγματική από το κομμωτήριο της Έφης. Ολύμπου 23, 515-017. Και άμα θέλει κανείς ψαράκι Αιγαίων Αγίου Δημητρίου 70 στη Θεσσαλονίκη, με ένα δώρο από Δευτέρα μέχρι 5, μέχρι την Πέμπτη, με κάθε κιλό τσιπούρα που αγοράζετε,
Μία τσιπούρα δώρο. Περίπου βγαίνουν 2,5 τσιπούρες, 3 τσιπούρες το κιλό και μία δώρα από εμάς για να συμπληρώσετε το τραπέζι σας και να βγει πιο οικονομικά. Μπορούμε να σας τα ψήσουμε, να σας τα τηγανίσουμε ή να τα πάρετε και να τα κάνετε μόνοι σας. Επίσης μπορείτε με ένα τηλέφωνο να σας τα φέρουμε στο σπίτι σας 231-214-000. 214-000. Ο φίλος μου Γιάννης ο Ιωαννίδης είναι εκεί, καμία σχέση με τον προπονητή του Άρη, το Ξανθό, Γιάννης Ιωαννίδης και αυτός, Αιγαίο, έχει επενδύσει εκεί στην Αγίου Δημητρίου απέναντι από το θρηλυκό διοικητήριο. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επανήρθαμε κυρίες και κύριοι, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα έκοψε αυτή την υπέροχη ανταπόκριση που είχατε και σήμερα στην εκπομπή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε όμως με ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο, μπορείτε να καλείτε στο 231-0-287-888. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα σας κύριε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, από πού μας ακούτε και πώς λέγεστε? Καλημερίζω την πιο δημοφιλή παοξίδικη εκπομπή Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδος και το πιο αγαπητό παραγωγό, διαβασμένο, και κινητή βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Ο είναι ο φίλος ο Αλέξης. Γεια σου φίλε Αλέξη, Αλέξανδρος Τσιώτσης, παλιός φίλος, παλιός συνεργάτης, χορηγός της εκπομπής με τη θρηλυκή Europaper. Πώς, Μαρασλή 5, το θυμάμαι καλά. Πω, είσαι βουνό. Τι δημητικό είναι αυτό, ρε. Τι κάνει ο γιος ο... Ο Ριγάκος, τι κάνει η αγαπητή Ελενίτσα, η γυναίκα σου? Είμαστε πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Εκπληκτικής ομορφιάς, αλλά και καλοσύνης. Ευχαριστούμε πολύ, τάχη, αγόρι μου. Με τα υπέροχα γαλάζια μάτια. Αγόρι μου, καλά που δεν ακούει. Τι γίνεται? Καλά, για πες μου, τι πολύ βλέπεις. Πολύ κέφι, φίλε, εκπομπή σου, όπως πάντα. Είσαι, τι να πω, ανεξάντλητος. Χαίρομαι που σε ακούω, χαίρομαι που είμαι φίλος σου και ακόμη περισσότερο το είσαι και παοξάκι. Τι βλέπεις για τον αυριανό αγώνα? Δύσκολο μάτς, πάντα θα είναι ντέρμπι αυτά. Απλώς αυτό το ντέρμπι πιστεύω ότι θα είναι διαφορετικό από τα άλλα, γιατί οι διαφορές είναι χαόδεις. Άμα δεν παιχτεί πολύ σκληρό παιχνίδι και δεν πέσουν κόκκινες και τέτοια, πιστεύω ότι θα κερδίσω. Πάω, κάνε τα. Αυτά, κατά τα άλλα. Ξέρεις κάτι Αλέξη, επειδή πολλοί φίλοι βλέπουν την χαόδη διαφορά πραγματικά που υπάρχει στις ομάδες, γιατί από ό,τι βλέπουμε ότι αυτοί που θα είναι εκτός αποστολής, όχι στον πάγκο, ναι, ναι, συμπληρώνουν άνετα και το μπάτζετ του Άρη, όμως στο ποδόσφαιρο. Πολλές φορές έχουμε δει πραγματικά γίγαντες να γονατίζουν μπροστά στην αποφασιστικότητα ή καμιά φορά και στην τύχη. Δεν είναι τίποτα, δηλαδή στο 8ο λεπτό παίρνεται και αποβολή και μένεις με 10 παίκτες. Δηλαδή έχουμε δει πολλά. Αυτοί που ασχολούνται με το σκουφάκι του Λουτσέσκου και τις παπαριές, πάμε να ρίξουμε 5 και 3 και 4 και ξέρω εγώ τι και ποιος Άρης, θα βρεθούν προεκπλήξεως, διότι πρώτον ο Άρης δεν έχει κακιά ομάδα. Σίγουρα. Και δεύτερον, όπως είπε και ο Νίκος από το Γιάννητσα, θα έρθουν με το μαχαίρι στα δόντια. Γιατί τι έμεινε? Άμα πεις έναν Αριανό σήμερα, ένα παλιό Αριανό, ένα πετσί, ένα σκουλίκι από αυτά που λέμε, πώς λένε, ναι, ναι, η γριά, το σκουλίκι, ο Τούρκος, αυτά και τα λοιπά, το λέμε πάντα χαρικοτολογώντας εμείς. Βέβαια, αυτή, με λοιπόν, πολύ αγάπη από μέσα μας. Εντάξει, με αγάπη, μπας περιπτώσει με χιούμορ σίγουρα. Δεν μπορώ να πω ότι αγαπάω τον Άρη, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν τον σέβομαι. Σίγουρα. Θέλω λοιπόν να πω ότι άμα πεις έναν Αριανό, ένα πετσί, τι θέλεις ρε, να βγεις στην Ευρώπη να κερδίσεις τον ΠΑΟΚ, τι θα σου πει? Έτσι γίνεται, Γιώργο, όταν απομακρύνεται κάτι από τους στόχους σου ή από τις προσδοκίες σου και το βλέπεις ότι είναι ένα απόμακρο όνειρο, έτσι θα πεις, οποιοδήποτε το ίδιο θα έλεγε. Αλλά κοίταξε, είναι δίπλα μας, είναι φίλοι μας, είναι αδέρφια μας. Από τη μία θέλω να τους σκίσω, να τους κερδίσω άνετα, δεν θέλω να χαίρονται, αλλά από την άλλη βλέπω τα προσωπάκια τους στεναχωρεμένα. Έχουμε αδέρφια, έχουμε φίλους, γείτονες, συνεργάτες. Θέλω να έρχεται η Ατλέτικο εδώ και να τη σκίζει. Θέλω να έρχεται ο Ολυμπιακός και να το σκίζει, αλλά δεν θα γίνει αυτό. Και από την άλλη, μόλις πάει να πατήσει τα πόδια του, κυνηγάει τον ΠΑΟΚ. Έχει δηλαδή σαν εχθρό του μόνο τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι που δεν μ' αρέσει.
σε αυτή τη σχέση. Δεν είναι φυσιολογικό όμως, ρε Αλέξη. Είναι φυσιολογικό, γι' αυτό σου λέω ότι έχω ανθρώπους που τους αγαπώ πολύ, τους σέβομαι και ας με κολαντρίζουν και ας τους πειράζω. Είμαστε στην ίδια πόλη, είμαστε στην ίδια γειτονιά, στην ίδια πολιτική. Νομίζω οι γυναίκες μας είναι Αριανούδες και οι δύο. Βέβαια, σκουλίκια, βρωμερά και τρισάθλια. Και η Λενάρα, βέβαια. Βέβαια, εμένα η οικογένεια της Ελένης ήταν ποδοσφαιριστές, προπονητές του Άρη, μεγάλη ιστορία. Τους έβλεπα, τους αγαπώ, τον πεθερόλου μου, τον βλέπω και τον λατρεύω. Καμιά φορά θα μας σκίσετε, λέει. πρέπει να, Γιώργο, να επισημάνουμε δύο πράγματα. Στην θρησκεία τη δική μας, την Παοξία δική, πρέπει να βάλουμε δύο ημερομηνίες. Να τις χαράξουμε γιατί γιορτάζουμε κάθε χρόνο. Η μία είναι την ημερομηνία που γεννήθηκε ο Ιβάν, ο πρόεδρος μας, και η δεύτερη ημερομηνία είναι από τότε που ανέλαβε τον ΠΑΟΚ. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε τον Ιβάν πρόεδρο, πατέρα μας. Και ακόμα δεν είδαμε τίποτα. Τίποτα. Την αρρώστια που έχουν για την ομάδα. Και ο μικρός και η μικρή και ο μεγάλος είναι ανεξάντλητοι και ο πηγαία. Μικρός μαθαίνω που σπουδάζει στην Αγγλία είναι αυτός, ναι, ο οποίος εντόπισε τον Ακμπομπ. Τον Ακμπομπ, βέβαια. Ναι, και είναι αυτός ο οποίος εισηγήθηκε και ξέρεις μια εισήγηση που κάνει 5 εκατομμύρια χώρια πόσο θα πάρει ο παίκτης. Βέβαια. Τα 4 χρόνια από 1 εκατομμύριο, δηλαδή προσεγγίζει τα 10 εκατομμύρια μια μεταγραφή και όμως τον ακούσανε. Ναι, ναι. Ναι, τον απευθύνω να τον ακούσω. Καταρχήν να σου πω, άσχετα το πόσο οπαδικά καμιά φορά αισθάνονται ή συμπεριφέρονται, είναι μορφωμένα παιδιά και δεν έγιναν παοξάκια τώρα. Ήτανε παοξάκια από τη μέρα που γεννήθηκαν, από τα πρώτα τους γενέθλια. Από την πρώτη χρονιά που γεννήθηκαν ήτανε παοξάκια με κασκολάκια και τον αγαπούν τον ΠΑΟΚ. Και τώρα τους δίνεται η δυνατότητα το χόμπι τους να το συνδυάσουν με τη λατρεία τους. Και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί γι' αυτό. Και έχουν φτιάξει μια ομάδα, όλα τα χαρακτηριστικά που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, εγώ θα βάλω ένα. Το χαρακτηριστικό του ΠΑΟΚ είναι ότι είναι άχαστη ομάδα. Δεν ξέρει να χάνει. Αμάρια, αυτό είναι που Αλέξη, με κάνει πιο περήφανο. Με τρομάζεις ρε φίλε, με αυτά που λέει. Άχαστη ομάδα, ε. Δεν είναι έτσι. Έτσι πρέπει να τη λένε όλοι. Η άχαστη. Η άχαστη. Εσύ μ' αρέσεις. Βέβαια, φίλε. Αλέξη, θέλω να σε ακούω πιο συχνά. Ήσουν να με παίρνεις. Σε παίρνω τηλέφωνο, αλλά δεν μπορώ. Καλά τον Ιβάν, τον ΠΑΟΚ μας και όλους τους παοξίδες να δίνει υγεία σε όλο τον κόσμο. Ο Ιβάν είναι ο αιτός. Θέλω να με αφιερώσει και ένα τραγούδι στον πρόεδρό μας. Ο Ιβάν είναι ο αιτός και εμείς είμαστε τα φτερά του. Μάλιστα. Να δώσεις χαιρετίσματα το Γιώργη του Κουσούρη, τον φίλο μας. Θα δώσω με, μαζί ήμασταν. Α, θα του δώσεις χαιρετίσματα. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου. Φιλάκια. Γεια χαρά. Ορίστε ο επόμενος. Γεια σου, Αλέξη. Γεια σου, φίλε. Ορίστε ο επόμενος. Γεια σου, Γιώργο. Πρε, καλώς το να γιασάργησε. Πού είσαι, μωρό μου? Εδώ. Εκεί κάθεσαι, λοιπόν, στεναχωρεμένος, ε. Όχι, όχι. Θα αρχίσω. Τι θα κάνω. Τα σχόλιά μου με δύο αποφάσεις. Δύο αποφάσεις που παρθήκανε, μία στην Ευρώπη και μία στην Ελλάδα. Μάλιστα. Η μία ήταν ότι η ΑΕΚ εκεί που ήταν να φάει δύο χρόνια, τιμωρήθηκε μόνο με ένα χρόνο, με διετή αναστολή, με 80.000 ευρώ πρόστιμο και δύο αγώνες και κλεισμένο των θυρών. Αυτή ήταν η απόφαση των Πρεσπών από ό,τι έχω μάθει. Κάτσετε αυτό να πω μια κουβέντα. Αυτό λέω, το παρακάλεσε ο Τσίπρας επειδή υπέγραψε στις Πρέσπες να κάνει ένα δώρο στους αεξίδες λοιπόν, και παρακάλεσε. Άσε τα παραμύθια τώρα και άκου τι θα σου πω εγώ που βγήκε. Παραμύθι είναι. Αυτό. Παραμύθι είναι. Αυτό. Δεν σ' αρέσει, ε. Δεν θα με διακόπτεις όταν μιλώ. Γιατί ρε, ποιος είσαι, ο Παπαδόπουλος? Θα τελειώνω. Χάρτη είναι που δεν θα σε διακόπτουμε κιόλα. Θα τελειώνω και μετά. Λέγε, μωρό λοιπόν, μου. Λοιπόν, αυτό οφείλεται στην κυρία Αρκάδη. Ναι. Σύζυγο παλιού μέλους διοικητικού παράγοντα της ΑΕΚ, η οποία έχει προσβάσεις στην Ευρώπη. Α. Και ούτε Τσίπρας ούτε Μίπρας. Δεν είπε ότι λόγω τότε με τις Πρέσπες και τα λοιπά βοηθήστε μας. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Πού το ξέρεις? Το άκουσα σε σχολιασμό της Ερασπορ. Α, και λοιπόν, τι θα πει η Ερασπορ του Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΕ, ΣΥΡΙΖΕ. Ένα είναι αυτό. Άντε, καλά. Δεύτερη απόφαση. Πρώτη φορά είδα
να αποβάλλεται παίκτης με απευθείας κόκκινη κάρτα και να τιμωρείται μόνο με μία αγωνιστική. Συνήθως η μία αγωνιστική επιβαλόταν όταν έτρωσε κίτρινη, δεύτερη κίτρινη κόκκινη. Τώρα με τόσο βίαιο μαρκάρισμα και μία αγωνιστική, εκτός αν άλλαξαν οι κανονισμοί. Πρώτη φορά το έχω δει αυτό. Σε παρόμοιο βίαιο μαρκάρισμα του Γιώργου Παπαδόπουλου του Ηρακλή, να υπενθυμίσω, στο Βέλη Μιρζάετς επιβλήθη ποινή 6 μηνών. Βεβαίως. Εγώ δεν λέω να επιβληθεί τέτοια ποινή. Όχι, εγώ λέω να επιβληθεί όχι στον παίκτη, σε όποιον να κάνει αυτά τα μαρκαρίσματα. Είτε αυτός είναι του ΠΑΟΚ, είτε του Άρη, είτε λοιπόν, του Ολυμπιακού. Ήτανε δολοφονικό το χτύπημα. Για πρώτη φορά στα όσα χρόνια βλέπω ποδόσφαιρο, παίκτης που αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη να τιμωρείται μόνο με μία αγωνιστική. Για να παίξει με την ΑΕΚ την άλλη Κυριακή. Δεν ξέρω γιατί. Απόβαση των Πρεσπών και αυτή για σας. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, η ΑΕΚ φέτος είναι ευνοημένη από τη διαιτησία. Άντε ρε. Είναι πρώτη αυτή, δεύτερο Ολυμπιακός και τρίτος ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πού ευνοήθηκε ρε Κώστα. Παρότι έχει την ΕΠΟ δικιά του. Ρε Κώστα, λες την ΕΠΟ δικιά του. Πέρσι η ΕΠΟ εξέδωσε τις αποφάσεις και έχασε το πρωτάθλημα. Όχι. Ένα, άσε με να πω κι εγώ. Άλλο η ΕΠΟ, άλλο η ΚΕΒ. Λοιπόν, φέτος λες ότι ο ΠΑΟΚ τρίτος σε σφυρίγματα που πήρε. Εκτός από το χέρι του Βιερίνια, που τέτοια έχω να αντιπαρεθώ, γκολ που ακυρωθήκανε, τρία του Αγκόπ μόνο, μπέναντι που δεν δοθήκανε και τα λοιπά, η σφαγή με τον Ατρόμητο που κόστησε 2 βαθμούς στον ΠΑΟΚ, πού ευνοήθηκε εκτός από το χέρι του Βιερίνια ο ΠΑΟΚ. Δεν είχε. Μπορώ να θυμηθώ επακριβώς. Δεν μπορώ, θα το θυμώσουν. Να το Βιερίνια πώς το θυμάσαι. Επακριβώς, αλλά σε 2-3 παιχνίδια ευνοήθηκε, όχι να καθοριστικά να αλλάξει αποτέλεσμα. Πάντως εγώ αυτό που θυμάμαι είναι 3 αγώνες του Ολυμπιακού που βάλαν τον γκολ στο 92, ήταν σε οριακή μεν, αλλά θέση offside. Και εκεί είναι 2 βαθμοί. Η ισοπαλία έγινε νίκη. Θα ήταν πολύ πιο κάτω ο Ολυμπιακός. Τον ανέφερα τον Ολυμπιακό. Βεβαίως, πρώτον τον ανέφερες. Λοιπόν, τον ανέφερα. Βεβαίως. Λοιπόν, τώρα, κανείς δεν αμφισβητεί ότι φέτος είχατε την καλύτερη ομάδα και δικαίως το παίρνετε. Όχι, είχατε, είχαν. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Το έχω πει 100 καλά, φορές. Καλά, εντάξει. Γιατί ρε φίλε, Γουέμπλεϊ ρε. Λοιπόν, ότι ο ΠΑΟΚ είχε την καλύτερη ομάδα αναμφισβήτητα. Ναι. Αλλά μην λέτε ότι μόνο εσείς πήρατε πρωτάθλημα επειδή είχατε την καλύτερη ομάδα, γιατί πήρε η ΑΕΚ με το Φάντροκ. Ναι. Με ποδοσφαιριστές Μπάγεβιτς, Μαύρο και Μιμ Παπαγιάννου που είχε ομαδάρα. Βεβαίως. Πήρε μετά από χρόνια με προπονητή Μπάγεβιτς, με ποδοσφαιριστές Σαβέφσκι και Τσπάγια, Σαμπανάτζοβιτς και Ντιάμι Νικολαίδη και Τσάρδα. Λοιπόν, η διαφορά είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι αίτητος. Η μόνη διαφορά. Κατά τα άλλα, βεβαίως εκείνη η ΑΕΚ ήταν πολύ μεγάλη ομάδα. Όπως και μεγάλη ομάδα δεν είναι η ομάδα του Ολυμπιακού. Με τον Καρεμπέ, με τον Τζόρτζοβιτς, με τον Γιωργάτο. Γιατί με Ριβάλτο και Καστίγιο δεν ήταν Ριβάλτο, και Καστίγιο, δεν ήταν μεγάλη ομάδα. Βεβαίως. Αυτή να λέω ρε Κώστα. Αυτή λέω. Δηλαδή εκείνη η ομάδα πραγματικά έπαιξε μεγάλη μπάλα. Όπως... Είναι, αλλά το αίτητο του ΠΑΟΚ αυτό. Αλλά είναι... εντάξει. Έτσι. Εντάξει, πάει να... αν και πρόσεξε Γιώργο. Αίτητο σεζόν έκανε μόνο ο Παναθηναϊκός. Βεβαίως. Ο ΠΑΟΚ έχει 2 ήττες. Παναχαϊκή, Πανιόνιο. Στο κύπελο θα πει. Ας τα κύπελα τώρα. Αλλά είναι πρωτάθλημα, ρε φίλε. Αλλά είναι ήττες. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πρωτάθλημα στο πρωτάθλημα. Βασικά ακόμα δεν το έχει κατορθώσει, έτσι. Ο Παναθηναϊκός τη χρονιά που έκανε το double ήταν αίτητος και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο.
Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων. Εμείς μιλάμε για το πρωτάθλημα και οι ομάδες τότε παίζανε μία και έξω αγώνες, ενώ τώρα είναι διπλοί αγώνες, έτσι. Να... συμβαίνει σε τις μεγάλες ομάδες αυτό. Βεβαίως. Γιατί είχαμε αποκλεισμούς την ΑΕΚ από τη Λαμία, από την αναγέννηση επανομής, σε μονά παιχνίδια. Και ο ΠΑΟΚ έχασε από την αναγέννηση. Νομίζω μια φορά με τα Γιαννιτσά κέρδισε στα μπέναλτι 18-17. Και μια φορά ο Παναθηναϊκός έπαιζε, όχι με τη Σκύδρα θυμάμαι, και ήρθαν τα τρακτέρ και ανάψανε μέχρι να βάλει το γκολ για να νικήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, δώσε μου ένα λεπτό να πάρω την άλλη γραμμή. Κλείσε και αν είναι θα σε καλέσουμε εμείς ξανά, κύριε Κώστα. Ορίστε η τελευταία γραμμή και πάμε σε διάλειμμα. Ορίστε. Έλα ρε Γιώργο. Έλα. Δεν άντεξα, είπα να μην σε πάρω. Άκη σήμερα να πούμε. Καλό στον Άκη. Μου είπε και ένα ωραίο ανέκδοτο. Καλά. Ναι, το οποίο έχει, είναι όλη η σημασία είναι αυτή που... Που σε είπα, που είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται στο Ερημονήσι, έχει την πιο όμορφη γυναίκα, αλλά αυτό το οποίο θέλει είναι να το πει σε κάποιον και δεν έχει σε κάποιον να το πει. Αλλιώς δεν έχει σημασία ρε φίλε. Τέλος πάντων, ξέρεις τι ακούω ρε φίλε, τώρα να πούμε άκουσα εδώ από τον κύριο που πήρε πριν. Ναι. Ότι και η ΑΕΚ είχε κατά διαστήματα ομαδάρα. Βεβαίως, είχε. Βέβαια εννοείται, μπράβο. Και ο Ολυμπιακός και ο Μαδάρα κατά διαστήματα. Και ο Παναθηναϊκός και κατά διαστήματα ο Μαδάρα. Βέβαια. Ξέρεις φίλε όμως ποια είναι η τεράστια διαφορά. Ε. Ναι. Μ' ακούς. Ακούω Άκη μου. Δεν μου λες ρε φίλε. Εσύ στη δουλειά σου. Εσύ ένα αφεντικό. Εάν τυχόν ξέρεις ότι ό,τι χαζομάρα και να κάνεις δεν πρόκειται να απολυθείς. Πώς δουλεύεις ρε φίλε. Δουλεύω πιο χαλαρά βασικά. Πολύ πιο χαλαρά. Έτσι ήταν και αυτές οι ομαδάρες βέβαια είχανε, αλλά τι ξέραν τόσα χρόνια. Ότι και να μην βρεθώ στη μέρα μου... Θα πάρω το πεναλτάκι να καθαρίσω να ανοίξει η άνοιγμα. Και ξέρεις τι γίνεται. Ο άλλος από απέναντι, δηλαδή αυτός που δουλεύεις μαζί στο ίδιο μηχάνημα και ξέρει ότι εσύ δεν θα απολυθείς και αυτός μπορεί να απολυθεί, πώς αντιμετωπίζει φίλε. Σου λέει κάτσε να έχω τα νότα μου καλυμμένα, μην με διώξουνε. Έτσι ήταν τόσα χρόνια φίλε, όλοι αυτοί. Είχανε βέβαια κατά διαστήματα ομαδάρες, βέβαια. Εδώ φτάσαμε σε σημείο και λέγαμε να πούμε τον Ολυμπιακό, δεν θυμάσαι. Ρε φίλε, το παίρνεις με 20 βαθμούς διαφορά. Πάρτο με 10. Χάσε όμως όταν είναι ρε φίλε. Χάσε, όταν δεν βρεθείς τη μέρα σου, χάσε. Δεν χάνανε ρε φίλε. Δεν χάνανε, όχι. Δεν χάνανε, γιατί. Γιατί να πούμε σε φοβότανε ο άλλος, φοβόταν ο προϊστάμενός σου να σε κάνει αναφορά στο αφεντικό σου ότι αυτός δεν δούλεψε. Γιατί πως απολυόταν ο προϊστάμενος, όχι εσύ. Κατάλαβες σου λέω. Αυτό το οποίο θέλω να πω και εγώ και για να συμφωνήσω μαζί σου αλλά και για να καταλάβει ο κόσμος τι θέλει να πει ο Άκης. Είναι ότι ενώ έχεις μεγάλη ομάδα, ενδεχομένως ένας αγώνας να μην σου κάτσει καλά. Να σε στραβώσει ρε φίλε, ναι. Να έχεις δυο δεκάρια, να έχεις αστοχίες, να έχεις ατυχίες. Ναι, εκεί επεμβαίνει ο διαιτητής και σου δίνει ένα πέτσινο πέναλτι, σου αποβάλλει και ένα παίκτη, με αποτέλεσμα εκ των υστέρων η ομάδα ή άλλη να καταρρεύσει αφού δεν μπορεί και να της βάλεις 4 γκολ. Και να κάτσεις μετά να λες... Να καλυφθώ κιόλας για τον επόμενο αγώνα. Μην με βγάλει κανένα 3-4 παίκτες να πούμε γιατί έχω έναν άλλον αγώνα που εκείνο μπορεί να τον πάρω. Και σε παίζανε τελείως διαφορετικά. Βεβαίως. Κατάλαβες. Αυτή είναι όλη η διαφορά με το πρωτάθλημα που παίρνει ο ΠΑΟΚ φέτος. Γιατί ο ΠΑΟΚ φέτος όταν να φάει κόκκινη κάρτα, την έτρωγε. Βέβαια εντάξει μπορεί κάποια φορά να μην την έφαγε. Εντάξει συμβαίνουν αυτά. Φέτος όμως μπορεί να δικήθηκε ο ΠΑΟΚ εναντίον της Ξάθης. Μπορεί να πούμε ο Απόλλων Αθηνών παράδειγμα λέω. Να ευνοήθηκε εναντίον του ΠΑΟΚ. Χίλια δυο. Φέτος ευνοήθηκαν όλοι. Και αδικήθηκαν όλοι. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο λιγότερο ευνοημένος από τις μεγάλες. Εννοείται. Δεν πήρε αγώνα επειδή δεν ήταν σε καλή ημέρα για τον βοήθησε ο διαιτητής. Ποτέ φέτος. Δεν το πήρε ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Ίσα ίσα. Έχασε.
έφερε και έχασε και γκολ τα οποία έπρεπε να μετρήσουν. Και τα πέναλτι τα δύο που δεν έδωσε με τον Ατρόμητο που θεωρείται θυγατρική ομάδα όπως λένε του ΠΑΟΚ. Είναι η ομάδα που έκοψε τους δύο βαθμούς από τον ΠΑΟΚ. Ναι, μα τι θα πει. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά. Όλοι οι παιδιά είχατε ομαδάρες. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΚ, είχατε ομαδάρες και πήρατε πρωταθλήματα χαλάλιζες που σας αξίζανε. Η τεράστια διαφορά είναι ότι δεν πρέπει να το πάρετε π.χ. το πρωτάθλημα με 5 βαθμούς διαφορά και το παίρνατε με 15. Γιατί φοβόντουσαν τη μέρα που δεν παίζατε μπάλα και σας βοηθούσαν να κερδίσετε. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά, ρε παιδιά. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Καταλάβετε το. Δεν λέμε ότι δεν είχατε ποτέ ομαδάρα. Σ' αγαπώ. Γεια σου, Άκη μου. Εκπληκτικό. Σήμερα μπορώ να πω ότι είχαμε εξαιρετικούς, εκτός κάποιες πάντα υπάρχουν οι εξαιρέσεις, αλλά και ο Άκης τώρα και ο κύριος Κώστας προηγουμένως ακόμα και ο Θηριώδης Πασχάλης, αυτό το τέρας αναγκάστηκε και είπε δύο καλές κουβέντες που σπάνια από το στόμα του θα ακούσεις, εκτός από ειρωνίες. Και ο Νίκος από τα Γιάννητσα, ο οποίος δεν έκανε τίποτα άλλο από το να επιστεί στην προσοχή, μία προσοχή που θα επανέλθουμε αμέσως μετά 2-3 λεπτάκια για να κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή και να πούμε και δύο κουβέντες για τον αγώνα και κατά τη γνώμη μου τι πρέπει να προσεχθεί από τις δύο ομάδες ώστε να δούμε ένα εξαιρετικό αγώνα, γιατί θα είναι καλός ο αγώνας αύριο, πιστέψτε, μόνο να πάει καλά ο καιρός, να προλάβουν να καθαρίσουν το γήπεδο από ό,τι βλέπω εδώ στους κόλκες. Στο ΠΑΟΚ 24 έχει πιάσει χιονάκι στον αγωνιστικό χώρο και από εδώ και πέρα μόλις σταματήσει, γιατί είπανε ότι μετά το απόγευμα θα σταματήσει και η χιονόπτωση μικρή αυτή που ρίχνει, αλλά ρίχνει συνέχεια από το πρωί. Με έκανε εντύπωση, ανεβάσανε πάνω στο Χορτιάτι, στο Sky νομίζω, και πάνω στο Χορτιάτι, βουνό είναι ο Χορτιάτις, βάλ τον Άρη στην Αγία Σοφία να δείξει τι καιρό έχει η πόλη. Τον πήγε στον άνθρωπο πάνω στο βουνό να δείξει την κακοκαιρία. Τι θα κάνει πάνω στο βουνό. Μαύρη είναι η νύχτα, λέει. Στα βουνά, στους κάμπους πέφτει χιόνι. Άμα πέφτει στους κάμπους χιόνι, ξέρετε τι γίνει στα βουνά. Μαύρα, μαυρίζουν τα πάντα. Έβαλε στον άνθρωπο πάνω στο βουνό να σε λέει τι γίνεται στο Χορτιάτι. Για Ραμιζά Καντάρ, τι γίνεται στο Χορτιάτι. Σκασίλα μου. Αυτοί που μένουν στο Χορτιάτι και ακούνε τσιου τσιου τα πουλάκια το πρωί και την ησυχία και το ρεάκι δίπλα με το γάργαρο το νεράκι και παίρνουν το αμάκι τους και έρχονται στην Τσιμισκή και κλείνουν τους δρόμους, σκασίλα μου τι καιρό κάνει. Έχουν πάρει τις αποφάσεις τους, τα θέλουν όλα και την πίτα σωστή και το σκύλο χορτάτο και στην πόλη να είμαι και να κοιμάμαι στην εξοχή. Ξέρουν αυτοί τι κάνουν, έχουν τα ξύλα τους, έχουν τις αλυσίδες τους, έχουν τα 4x4, πάνε και έρχονται. Κατέβασε την Αγίου Δημητρίου να δεις τι γίνεται, κατέβασε την Τσιμισκή, στην Αγία Σοφιά, πάνε στην Τούμπα, στο Χαριλάου, πάνε στην Άπολη να δεις τι γίνεται, στις Σικές, εκεί είναι τα προβλήματα. Μου βάλες τον ανθρωπάκο πάνω στο βουνό να μας πεις τι καιρό κάνει. Κλειστήκανε, λέει, στα βουνά. Οι βοσκοί και πάνε τα ελικόπτερα και πετάνε τρόφιμα για τα γίδια. Γιατί ρε δεν προνόησε στο βουνό είσαι. Και κάτι άλλο, δεν έχουμε φάρμακα, λέει, κλείσαν οι δρόμοι. Αφού μένεις επάνω στο βουνό δεν ξέρεις ότι κάθε χρόνο κλείνουν οι δρόμοι. Για δεν έχεις τα φάρμακά σου. Να είναι γεμάτο το κελάρι, να μην έχεις ανάγκη κανέναν. Πού είναι το κράτος μετά. Φταίει το κράτος να σε αφήσει εκεί πέρα να δούμε τι θα πάθεις. Δεν με νοιάζει λοιπόν τι γίνονται στα βουνά. Γιατί τα βουνά ξέρουν να τη βγάζουν. Τι γίνεται στις πόλεις που είμαστε τζαμίδες. Καθίστε λοιπόν στα σπίτια σας, δεν χρειάζεται παραπάνω κυκλοφορία σήμερα και σένα αγαπημένη μου κυρία Έφη, κάτσε εκεί πέρα που είσαι. Μέχρι αύριο θα αλλάξει ο καιρός και εκεί αύριο μαζί θα αποφασίσουμε το αν θα πας στο μάτς ή όχι. Θα πέσουνε κορμιά και αυτοί οι αγαθοί που λένε ότι το μάτς είναι εύκολο και ασχολούνται με το σκουφάκι του Λουτσέσκου, πλανώνται πλάνιν ικτράν. 2-31-0, 2-87 και 3-8 λέμε και ανοίγουμε γραμμές. Βγαίστε να μας πείτε είναι εύκολο το μάτς το αυριανό.
Πώς τη βλέπετε? Είναι ντέρπι, δεν είναι? Γιατί άμα δεν είναι ντέρπι, τι μας πρίξατε τα ούμπαλα όλη την εβδομάδα? Θα δείτε τι θα τους κάνουμε. Να μπείτε μέσα να τους κάνετε. Όπως έκανε η γενιά επαλιά. Και φύγανε από το γήπεδο στο ημίωρο. Να σας δω. Παπάδες. Μόνο λόγια. Καλά που υπάρχει, όπως είπε και ο Νίκος, ο Λουτσέσκου που έχει τη σοβαρότητα και ο Αντζελίνο που ξέρει τι γίνεται. Γιατί έτσι και πάρουν τα μυαλά σας αέρα, δεν μπορείτε να φανταστείτε για πότε έρχεται η ανάποδη. Και θα χάσετε εσείς οι παοξίδες, εμένα τι με νοιάζει, εγώ είμαι παραθηναϊκός. Αλλά εσείς οι παοξίδες θα χάσετε την ιστορική στιγμή να πετύχετε ένα ακατάρρυπτο για μένα ρεκόρ. Γιατί έχει άλλους 9 τελικούς. Και έχετε να περάσετε από τον Άρη αύριο που δεν τον υπολογίζετε. Έλα ρε, θα ρίξουμε 5. Θα περάσετε Παραθηναϊκό, στο ΆΚΑ, Πανετολικό, στη Λάρισα, στα Τυριά και στα Γίδια. Ας σας δω. Κάθε βαθμός που μαζεύεται μεγαλώνει τη διαφορά από τις άλλες ομάδες. Τώρα πρέπει να δείξει σοβαρότητα ο ΠΑΟΚ. Για να δούμε. Γιατί με το σκουφάκι του Λουτσέσκου πολύ βαριά πήρατε τον Αμανέ στις ΠΑΟΞΙΔΕΣ και θα βρεθείτε προεκπλήξεως. Ορίστε στις γραμμές. Παρακαλώ, καλησπέρα σας. Ορίστε. Καλό στον Άρη. Έλα ρε Γιώργο, τι γίνεται? Καλά, από πού μας ακούτε κύριε και πώς λέγεστε? Ο Δημήτρης είπε, δεν με κατάλαβες? Καλώς τον κύριο Δημήτρη. Τι γίνεται? Μια χαρούλα. Τώρα τους κεντρίζεις, κολανδρίζεις και θα βγουν στα ραδιόφωνα, θα αρχίσουν τα πινελίκια. Αλλά εγώ δεν τσιπάω. Μ' αρέσει. Λοιπόν, Γιώργο, κακά τα ψέματα. Κακά. Είναι ένα ντέρμπι, αλλά είναι τοπικό και μέχρι εκεί. Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι ντέρμπι. Ναι, ό,τι ήταν το 2012. Άντε να σε δω. 4-1 στο ημίχρονο. 4-1 στο ημίχρονο. Το θυμάσαι το 0-1 με το Χαβίτο. Τι με νοιάζει, μην γυρίζει πολύ πιο παλιά. Εντάξει, δεν γυρίζω. Άστα αυτά. Λοιπόν, τώρα άκου. Ναι. Τώρα θα μιλήσω σοβαρά, μην κάνουμε πλάκες. Όχι. Και τέτοια. Λοιπόν, ο λαός του ΠΑΟΚ μπορεί να έχουν πάρει τα μυαλά μας αέρα. Όντως είναι αλήθεια, έχουν πάρει. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ όμως είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Ευτυχώς. Πολύ προσγειωμένοι. Έγιναν τα περισσινά που έγιναν, έτσι. Συγκεντρώθηκε και οι παίκτες και ο προπονητής και το τεχνητό, πάνω απ' όλα ο πρόεδρος. Και όλοι το μυαλό τους το έχουν στο πρωτάθλημα, το οποίο για μένα προσωπικά το ξαναείπα σε άλλη εκπομπή σου, τελείωσε. Από τότε που κέρδισε τον Ολυμπιακό. Έλαβε τέλος. Άλλωστε και σε μια στοιχηματική εταιρεία μοιράστηκαν και τα λεφτά. Βεβαίως, δώσανε τα λεφτά σου από το πρωτάθλημα. Είναι αλήθεια, όπως μοιράστηκαν και σε δύο άλλα κράτη. Για πες μου κάτι ρε Δημήτρη, με συγχωρείς. Μπαίνουν οι Γερμανοί αύριο και διακόπτεται το πρωτάθλημα. Αυτοί που πήραν τα λεφτά, τι δεν γίνει? Πέσει ρε παιδί μου, γίνει πόλεμος, γίνει κατακλυσμός, ξέρω εγώ τι. Δεν τα δώσανε στους Γερμανούς καμία, γιατί είναι κοντά οι ομάδες. 1-2 βαθμούς έχουν, 3 ξέρω. Όχι ρε, λέω, μπήκαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα με τα τάγκς και διακόπτηκε το πρωτάθλημα. Τι να κάνουνε? Πες ότι μπήκαν οι Γερμανοί και ρίξαν αλεξιδωτιστές, σταμάτησε το πρωτάθλημα, έγινε πόλεμος με την Αλβανία, ξέρω εγώ, με την Κίνα. Τι μπορεί να γίνει δηλαδή, αυτοί που πήραν τα λεφτά να τα δώσουν πίσω? Σιγά μην πουν οι Τούρκοι στην Ελλάδα. Ρε μηχάνικοι. Τι να πουν αυτοί, βλέπουν Έλληνα και τρέπουνε ρε. Τα πιο σύγχρονα όπλα που έχουνε, τα πιο υπερσύγχρονα δεν μπορούνε ρε. Ρε εσύ ένας Έλληνας, τι να τρελαίνονται ρε. Μην τρώνε παπάρε. Το πρωτάθλημα ποιος το παίρνει? Να έρθουμε τώρα στην πλάκα να το κάνουμε. Ο Πάπ το παίρνει. Δεν υπάρχει περίπτωση διακόπη λόγω πολέμου με την Κίνα. Τίποτα, το παίρνει ο ΠΑΟΚ. Από εκεί που διακόπηκε το παίρνει ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Όπως το πήρε ο Άρης που εγώ δεν ζούσα το 1946. Τι κουφάλα είσαι. Γελάτε ρε πούστιδες παοξίδες. Πετάρα.
Ζήπε, ζήπε δεν θα κάνετε. Ρε παπά. Λοιπόν Γιώργο, Γιώργο, να βάλουνε από ένα μυαλό μεγάλο, να μην κυνηγάνε τον ΠΑΟΚ. Τώρα μ' ακούει και ο Ζαγόρας ο Γιώργος. Του τα έλεγα το 2009. Με κολάνδριζε. Πρόσεξε τα... Μ' ακούει τώρα. Με κολάνδριζε. Και το λέω στην επόμενη δεκαετία ο ΠΑΟΚ θα έχει 3-4 τίτλους. Η φωνή μου είναι καταγεγραμμένη πριν 10 χρόνια. Εκείνος πλάκα κάναμε. Πέρασαν τα 10 χρόνια, έχει 2 τίτλους. Άλλους 2 φέτους, 4. Και ένα που σε κλέψανε πέρσι 5. Έρε Γιώργο, να είσαι καλά. Ακούει, ξέρει, ξέρει αυτό. Ξέρει, ξέρει. Τι, λοιπόν, τις αγόρασαν, άντε παιδιά, να είσαι καλά. Γεια άντε, τα λέμε. 2-31-0. 2-87-8-8-8. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον, ναι. Καλησπέρα Γιώργο, πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή σου. Από πού μας ακούς, φίλε μου? Στην πόλη, στη Γύρα. Είμαι Περέα, από Περέα είμαι. Μ' αρέσεις, Περέα. Ναι. Ωραίο μέρος η Περέα. Αν το είχαν Αθηναίοι την Περέα, θα ήταν Ριβιέρα. Το έχετε εδώ εσείς Θεσσαλονικής και την έχετε ρημώσει την Περέα. Όλα τα μαγαζιά άδεια. Τέτοιο ωραία, ωραίο είναι, μέρος. Αλλά πολλά προβλήματα εκεί πέρα. Προβλήματα, ναι. Τι προβλήματα? Από δρόμους, από καπνίλα, θες πλαστικά που καίνε. Πολλά, δηλαδή θέλει πολύ πιο προσοχή σαν μέρος. Προσοχή, τι εκεί που ανήκει στο Θεμιστοκλή, πώς λέγεται, θερμαϊκό, πώς θερμαϊκού, λέγεται. Θερμαϊκού, θερμαϊκού. Ποιον έχετε ρε δήμαρχο? Δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά τώρα μην πιάσουμε τέτοια κουβέντα. Εντάξει, εντάξει, πάμε στα θέματά μας, πάμε στα θέματά μας. Διαφωνώ κάθετα και οριζοντίως με τον προηγούμενο, γιατί με το σκεπτικό του και πέρσι θα παίρναμε το πρωτάθλημα. Και πρόπερση που θα τιμωρούταν ο Γαύρος πάλι θα το ξαναπέρναμε. Άμα δεν το πάρουμε να μας το δώσουν και πάλι με επιφύλαξη μη μας το ζητήσουν και πίσω, κανένα πρωτάθλημα δεν τελειώνει. 3 βαθμοί την Κυριακή και ακόμη 8-9 παιχνίδια τρίποντο σε κάθε παιχνίδι. Δεν με απασχολεί εμένα προσωπικά ούτε αν θα είναι με 0.5, ούτε αν θα είναι με 2.0, ούτε αν θα είναι με 5. Τους 3 βαθμούς να παίρνω. Αυτό που λένε μερικοί φίλε μου ότι το μάτς αύριο και μετράτε γκολ και ο άλλος 4, άλλος θέλει 7, άλλος θέλει 9, άλλος θέλει 4, 3, ξέρω εγώ τι. Πώς το βλέπεις, είναι ντέρμπι ή δεν είναι? Γιώργο, στη ζωή γενικά η περηφάνεια τιμωρείται. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, στη ζωή γενικά. Αυτό το ψιλομύτικο και τέτοια αυτά πάντα τιμωρείται. Εντάξει, παιχτικό δεν είναι ντέρμπι, αλλά δεν πάβει να είναι ο άλλος πόλος σε αυτή την πόλη. Θα δώσουν και αυτοί τον αγώνα στον Ατάλο, δεν είναι εύκολο. Μ' αρέσεις. Εντάξει, και οι δικοί μας θα πρέπει να δώσουν μάχη. Δεν θα πάνε επειδή παράδειγμα είμαστε δύο κλάσεις εμείς ανώτεροι από τον Άρη, θα το πάρουμε έτσι περιπατητή, θα παιχθεί μάχη αύριο. Και δεν με απασχολεί ούτε αν θα κερδίσουμε με 1-0 ούτε με 2-0. Αρκεί να κερδίσουμε. Είσαι τεκμηριωμένος και μιλάς ωραιότατα. Θέλω να σε ακούω πιο συχνά στην εκπομπή. Και κάτι άλλο, Γιώργο. Βεβαίως. Για αυτούς που προσπαθούν με 1000-2 τερτύπια να μειώσουν αν θα πάρουμε αυτό το πρωτάθλημα, όχι με πρεσπών και να μην πω ότι άλλο. Τις λαλακίες αυτές. Αυτό το πρωτάθλημα, αν τα καταφέρουμε και το πάρουμε, θα είναι το πιο παντελονάτο. 45 είμαι από τότε που θυμάμαι τα πρωταθλήματα. Με κόντρα διαιτησία. Γιατί άμα τα βάλουμε κάτω όλα. Ναι, και με βίντεο και με χαρτί και με στυλό, έχω πάρει τα περισσότερα σφυρίγματα κατά μου και όχι υπέρ. Έτσι. Ενώ και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ έχουν πάρει πιο πολλά υπέρ παρά κατά. Το πιο παντελονάτο με κόντρα διαιτησία δεν το πήρε ποτέ κανένας. Ναι, αλλά όλοι πάντα είχαν την ασφάλεια από το κοράκι, όλα είχανε και μαδάρες, χαίρο πολύ, αλλά άμα και πήγαινε και στράβωνε, ένα-δυο σφυριγματάκια τους καθάριζαν σαν αυγά. Καλό Σαββατοκύριακο. Πολύ ωραίος ο τύπος. Μπράβο ρε φίλε, τι ωραίος είσαι. Σωραίος, βάλτε το τραγούδι, είσαι πολύ ωραίος για το φίλο από την Περέα. Ορίστε ο επόμενος. Θα πάμε λίγο παραπάνω σήμερα γιατί λόγω χιονιά ο φίλος ο Μουρελής, καλά τον είπα, το φιλαράκι μου, το καλύτερο παιδί.
Έχει αποκλειστεί, έρχεται, οπότε θα το τραβήξουμε λίγο παραπάνω σήμερα. Έλα, φίλε μου. Έλα, Γιώργο, μελώτε εδώ πέρα. Ω, καλώς όλα τον αδερφό. Πού είσαι, ρε φίλε. Πού είναι, είμαι εδώ πέρα σπίτι, είμαι στο παράθυρο και βλέπω το χιόνι να πέφτει. Ωραία είναι, ομορφιά. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Βάλ το χαλάκι. Για το ντέρμπι, γιατί για μένα είναι ντερπάκι. Δεν είναι ντέρμπι. Είναι και ντερπάκι είναι όμως. Ε? Ντερπάκι θέλεις, ντερπάκι να σου πω. Είναι ντερπάκι, κοίταξε, τα λέμε ξεκάθαρα τα πράγματα με το όνομά τους. Τα ντέρμπι, τα κλασικά, τα κλάσικ, όπως λέμε ντέρμπι, είναι με τους τέσσερις μεγάλους. Ο Άρης δεν ανήκει στα κλάσικ ντέρμπι. Το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης είναι ντέρμπι λόγω τοπικότητας, όπως και το ΠΑΟΚ Ηρακλής είναι ντέρμπι λόγω τοπικότητας. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης το βλέπει Θεσσαλονίκη και γύρω-γύρω κάτι σέρες Κυρκής και Χαλκιδική και εμείς μεταξύ μας και από τη Λάρισα και κάτω δεν κάθεται να το δει κανείς. Γιατί τα ντέρμπι, τα κλάσικ τα βλέπει όλη η Ελλάδα. Ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης τα βλέπουμε εμείς μεταξύ μας και είναι κόντρα μεταξύ μας, μεταξύ της γειτονιάς. Τα κλασικά ντέρμπι, μακάρι να μεγαλώσει τόσο πολύ ο Άρης, να πει και αυτό στα κλασικά ντέρμπι, αλλά δεν είναι ακόμα μικρός. Μπορεί να πειράζονται τώρα αυτό που λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, κοίταξε Τερονάτης. Όσο και αύριο για το ΜΑΣ, ο ΠΑΟΚ πρέπει να το προσέξει, γιατί ο Άρης ζει και αναπνέει και αυτό το ΜΑΣ, είναι το ΜΑΣ της χρονιάς του, τον Άρη τον ενδιαφέρει να κερδίσω τον ΠΑΟΚ. Και ας πέσω β' εθνική, ας μη δω χαρά, μόνο τον ΠΑΟΚ να κερδίζω. Ενώ και τον ΠΑΟΚ είναι διαφορετικά. Οπότε πρέπει να το προσέξει αύριο το ΜΑΤΣ. Είναι επικίνδυνο ΜΑΤΣ. Εγώ πιστεύω καλώς ο ΠΑΟΚ θα το ρίξει τάλιρο. Και ο μέτρος ΠΑΟΚ πάλι θα τον κερδίσει τον Άρη. Γιατί έχει τέτοια δυναμική και τέτοια ποιότητα ο ΠΑΟΚ που και μέτρος να είναι, μέχρι και χάλια να είναι μπορεί να τον κερδίσει. Αλλά πρέπει να το προσέξει γιατί ο Άρης είναι πονηρή ομάδα, είναι δύσκολη ομάδα, τα δίνει τα γκάζια του με τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να το προσέξει γιατί αν δεν το προσέξει μπορεί να έχουμε και κανένα ατύχημα. Και τους το λέω τώρα για να τους προφυλάξω, προσέξτε το αυτό το παιχνίδι, μη σας πάρει υπεροψία ότι είμαι εγώ ο πρώτος και δεν μασάω και τους κερδίζω όλους με τα μάτια. Δεν τους κερδίζω όλους με τα μάτια, τον Άρη πρέπει να τον προσέξεις, να παίξεις λίγο καλή μπάλα και να τον κερδίσεις. Και αν είσαι και καλός μπορεί να και να τον ξεφτυλίσεις. Και για μένα αύριο είναι ευκαιρία, παίξε ΠΑΟΚ μπάλα, ξεφτύλισε τον και για μια δεκαετία το γειτονάκι είναι εξαφανιστεί. Ούτε στη γειτονιά να υπάρχει, ούτε στη Θεσσαλονίκη, ούτε στη Μακεδονία να μετακομίσει, να πάει Αθήνα μεριά. Δεν πειράζει. Θα το στέλνουμε χαιρετίσματα. Αλλά πρέπει να το προσέξει. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Γιατί βλέπω μια έπαρση στους παοξίδες ότι είμαστε εμείς και 5, 6, 7, 8. Ναι, μπορεί, αλλά δεν είναι έτσι όπως θα βλέπουν. Γιατί σε είπα, αυτοί ζουν και αυτό το παιχνίδι. Αυτοί αύριο θα φάνε κάγκελα, σίδερα θα τα φάνε όλα. Μόνο και μόνο γιατί παίζουν με τον ΠΑΟΚ. Είναι το παιχνίδι της ζωής τους. Σου λέει τώρα θα φάνε εγώ το ποιος είμαι απέναντι στον ΠΑΟΚ. Οπότε θέλει προσοχή. Αυτά. Τώρα τίποτα άλλο θες να μου ερωτήσεις. Όχι, νομίζω ότι τα είπες όλα και καλά κάνεις σαν παλιός που είσαι. Είναι επικίνδυνο μας. Βέβαια τώρα. Εγώ το βλέπω, κοίταξε, αν είναι καλός ο ΠΑΟΚ ξεκινά από τάλιρο το παιχνίδι. Αλλά αν δεν είσαι καλός ΠΑΟΚ, επειδή ο Άρης είναι... Μενότι βάσει πιθανοτήτων και βάσει αξιών και μπάτζετ, ο ΠΑΟΚ υπερέχει. Όμως, κάτσε ρε να σου πω μια κουβέντα, γι' αυτό και ακούει και ο κόσμος. Το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς στο σπορ. Πολλές φορές γίνονται τέτοιες ανατροπές που δεν μπορείς ποτέ να τις προβλέψεις. Θα σου δώσω ένα μικρό παράδειγμα που έγινε φέτος. Θα πεις άλλη ομάδα εκείνη του ΠΑΟΚ και άλλη σημερινή. Ναι, αλλά στον πρώτο γύρο, στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, θα μπορούσε να κερδίσει άνετα ο Ολυμπιακός. Και όμως έχασε. Ο Ολυμπιακός, αν ήταν λίγο τυχερός, λίγο έτσι, μπορούσε να ρίξει και τάλιρο. Έτσι. Αλλά τι έγινε, κοίταξε τώρα, ο ΠΑΟΚ τους έχει χαλάσει το μαγείρεμα. Τώρα με τους ξένους διαιτητές και με αυτά που φέραμε, γιατί ήταν απέτηση του ΠΑΟΚ και όχι αυτόν, αυτοί ήταν πολεμένοι με τους Έλληνες διαιτητές, αυτοί δεν έχουν την ψυχολογία στα ντέρμπι, δεν έχουν την ψυχολογία να παίξουν καλά για να κερδίσουν, γιατί ήταν εκ του ασφαλούς, είμαι δεν είμαι καλός, θα το πάρω το μάτς. Ναι. Είμαι καλύτερος, θα το κερδίσω. Χάσανε αυτό το ψυχολογικό αβαντάζ που είχαν. Το ψυχολογικό είναι, ρε Γιώργο, το α και το ω. Στην μπάλα και στη ζωή είναι το ψυχολογικό. Όταν εγώ ψυχολογικά είμαι ασφαλισμένος και είμαι σιγουράτσα, παίζω με άλλο αέρα. Δηλαδή και μέτρος να είμαι, επειδή έχω το ψυχολογικό ανέβασμα, παίζω και καλά. Ενώ αν δεν έχω το ψυχολογικό ανέβασμα, μπαίνω σαν κότα και με πιάνει κόψιμο. Αυτούς φέτος με τους ξένους διαιτητές τους έχει πιάσει όλους κόψιμο. Γι' αυτό και βλέπεις. Δεν είναι τυχαίο, Γιώργο, που όλα τα ντέρμπι τα κέρδισε ο ΠΑΟΚ.
Αυτοί δεν κέρδισαν ούτε μεταξύ του τέρπι. Είναι τυχαίο που ο Πάοκ έχει κερδίσει όλα τα τέρπι. Και να το, αφού τώρα τα αναφέραμε και αυτό, είναι κατεγραμμένο ρεκόρ. Είναι η μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει όλα τα τέρπι. Εκτός μια ισοπαλία με την ΑΕΚ, την οποία και άμα δεν απέβαλε. Καλά να είναι διαιτητής που με έβγαλε το Ζαμπά να ισορροπήσει το παιχνίδι και έμεινα εγώ με 10 παίχτες. Γιατί αν δεν έβγαινε ο Ζαμπά, να σε θυμίσω με 10. Βέβαια, φαινόταν ο Πάοκ είχε. Ο Πάοκ ήταν ένα επίπεδο πάνω από την ΑΕΚ. Ήταν πάνω. Και το Μάτι να λύγει και 3-4 κόλλα έχει πάει. Αλλά του έσωσε ο διαιτητής. Αλλά δεν είναι τυχαίο σου λέω που όλα τα ντέρμπι τα έχω κερδίσει εκτός από την ΑΕΚ. Που τον έσωσε ο διαιτητής, αυτοί δεν έχουν κερδίσει λόγω του μεταξύ τους. Αυτά είναι όλα τώρα λόγω ποιότητας ΠΑΟΚ και λόγω μαγιάς ΠΑΟΚ. Που αυτοί πάντα ήταν εξασφαλισμένοι ότι είμαι, δεν είμαι καλός, κερδίζω. Τώρα δεν είναι έτσι, ρε μάγκα. Και γι' αυτό βλέπεις να πούμε, άλλες χρονιές πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, λέγαμε ποιος θα το πάρει το πρωτάθλημα, Ολυμπιακός. Άντε το λέγαμε από το Σεπτέμβριο, να πήγε Οκτώβριο, Νοέμβριο και το είχε πάρει ο Ολυμπιακός με 15-20 βαθμούς διαφορά. Γιατί ήταν εξασφαλισμένο το πρόγραμμα. Δηλαδή το παιχνίδι ήταν σημαίνω και απλά ο Πάου κυνηγούσε να πάρει την τρίτη, τέταρτη θέση. Έτσι παίζονταν μια ζωή το πρωτάθλημα. Τώρα που είναι το καθαρότερο πρωτάθλημα, κοίταξε. Αυτό το πρωτάθλημα είναι το καθαρότερο. Όχι το ΠΑΟΚ είναι καλύτερη ομάδα όλων των εποχών από όλες τις άλλες ομάδες. Γιατί όντως και όπως μιλήσαν και προηγούμενοι, έλα Γιώργο, μ' ακούς. Ναι. Γιατί ακούω και δεν σε διακόπτω γιατί είσαι ωραίο σήμερα. Ναι, γιατί όπως μιλήσαν και προηγούμενοι, κατά καιρούς όπως θυμάμαι, ρε παιδί, με Μπάγκε, με Τσαέκ, μεγάλη μπάλα. Και ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη μπάλα. Με Ριβάλτο, δεν ξέρω εγώ τι, με Τζάχοβιτς, με αυτούς έφερε παιχταράδες. Είχε μεγάλη ομάδα και αυτή και ο Παναθηναϊκός. Ναι, αλλά τα σφυρίγματα τα παίρνανε. Ναι, αλλά στη στραβοτιμονιά τον βοηθούσε ο Δέντρος. Κοίταξε να δεις, γι' αυτό σου λέω το ψυχολογικό είναι το σημαντικότερο πράγμα. Αυτοί ξέρανε των προτέρων ότι και στη στραβή και στην άτυχη τους μέρα και στην κακιά τους μέρα θα πάρουν το πεναλτάκι, θα πάρουν το φσαϊτάκι, θα το καθαρίσει το μάτς από τη διαιτησία. Το ξέρανε των προτέρων. Οπότε μπαίνανε με ψυχολογία νικητή και με τον αέρα ότι όπως και να έχει να σε κερδίσω. Έχει διαφορά τώρα μετά. Ενώ ο ΠΑΟΚ δεν μπαίνει με τον αέρα όπως και να έχει να σε κερδίσω. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει με τον αέρα ότι έχω δυναμική, έχω την ποιότητα και θα σε κερδίσω. Είτε είμαι καλός, είτε είμαι μέτρος, είτε είμαι κακός. Και όταν ήταν ο κακός ο ΠΑΟΚ και στην αρχή, που ήταν κακός ο ΠΑΟΚ στα περισσότερα μας και τα κέρδισε καθαρά. Απλά έχει την ποιότητα και τη μακιά να τα κερδίζει. Αλλά δεν τα κέρδισε από διαιτησία. Δεν πήρε κανένα ανύπαρκτο πέναντι. Δεν το δώσα κανένα ανύπαρκτο γκολ που καθόριζε τη νίκη και το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τα πήρε όλα καθαρά. Όταν λέμε καθαρά και ξάστερα. Άμα αφαιρέσεις μία περίπτωση με τον Βιερίνια που έγινε ο Πάνταγος. Ένα πέναντι ρε φίλε και μπορεί να μην έμπαινε και γκολ, να πούμε. Πώς θα γίνει. Εντάξει, οι άλλοι που στην αρχή του πρωταθλήματος του Ολυμπιακού, στο 92, 93, 94 κέρδισε όλα τα μάτς και με κάτι σιροφσάιτ που το δώσαν στο Πανιόν, ένα γκολ που τον ακυρώσαν, που εντάξει. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι η καθαρότερη ομάδα, όχι ότι παίζει καλύτερη μπάλα. Είναι η καθαρότερη. Έσχεσε μύτη, σταμάτης Μουρελής, πρέπει να γίνει αλλαγή, να πάρω την τελευταία γραμμή. Γεια σου Μενώτη, θα τα πούμε και αύριο μέρα είναι. Ορίστε η τελευταία γραμμή. Έλα Γιώργο. Καλώς το να. Καλησπέρα. Από πού μας ακούς? Θεσσαλονίκη, εδώ στο ωραία, κέντρο. Τι ωραίος είσαι. Κάτσε γιατί μαγειρεύω κιόλας. Τι κάνεις, φρικασέ. Οσπριάδα. Τι κάνεις. Οσπριάδα. Τι είναι η οσπριάδα. Είναι όσπρια, είναι μια ποικιλία που ετοιμάζω με 13 διαφορετικά όσπρια. Άντε, υπάρχουν 13. Ναι, δεν έχεις φαΐ. Όχι. Λουλούδι. Σόπαρε μεγάλο. Ναι. Μια μέρα που θα έχουμε ώρα, γιατί τώρα δεν έχουμε, μας πεις στη συνταγή. Οκ. Λοιπόν, πάμε δύο πραγματάκια. Λοιπόν. Πρώτον, χαιρετίσματα στον κύριο Κώστα, στην Κατερίνη. Ναι, θερμά. Διότι, όπως τον βολεύει, και όχι μόνο αυτόν και πολλούς άλλους και αυτόν, παρουσιάζει τα πράγματα. Το πρωτάθλημα λοιπόν που πήρε ο Παναθηναϊκός αίτητος, λες εσύ θα πάρω φέτος αίτητος, αμέσως η απάντηση είναι όχι, δεν το παίρνεις αίτητος, έχασες το κύπελο. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός εκείνη τη χρονιά λοιπόν δεν πήρε κύπελο. Δεν πήρε. Έφτασε αίτητος μέχρι τον τελικό και τον τελικό τον έχασε. Και μάντεψε από ποια ομάδα τον έχασε. Τον τελικό. Από την ΑΕΚ. Μάλιστα. Μπράβο. Άρα λοιπόν ή έτσι θα είναι ή αλλιώς θα είναι. Άρα στον τελικό έχασε. Λοιπόν, άρα στον τελικό έχασε. Βέβαια. Άρα δεν το πήρα αίτητο. Τώρα... Ναι, λοιπόν, αλλά τώρα θα σε λέει εσύ έχασε. Δεν γίνεται που σε βολεύει. Κύριε Κώστα. Λοιπόν, παπά. Λοιπόν, το δεύτερο. Συγγνώμη. Πριν από 10 περίπου χρόνια, περίπου τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, έγινε το εξής γεγονός. Είχαμε κερδίσει στο μπάσκετ, δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονολογία.
Είχαμε κερδίσει το μπάσκετ στο Παλατάκι με πολύ μεγάλη διαφορά. 35-40 πόντους ήταν κάτι πολύ μεγάλο. Ποιο να? Τον Άρη. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σου πω γιατί το λέω, το αναφέρω αυτό. Το χόμπι μου όταν κερδίζαμε τον Άρη, όταν έχανε ο Άρης, γενικότερα, ήταν να ακούω την τότε εκπομπή του Super 3 στο ραδιόφωνο. Ναι. Μετά από ήττες. Ναι. Και να ακούω την Κρίνα, τη Μύρλα και αυτά και εγώ να γελάω. Okay. Βγαίνει λοιπόν το εξής σκηνικό την επόμενη μέρα. Κυκλοφορεί τότε ο Σκόρδας, ο οποίος είχε την εφημερίδα, τα αθλητικά νέα, ναι, με τίτλο Προδοσία. Α. Εννοώντας το εξής, ότι ας πούμε δεν παίξαν καλά οι παίκτες τόσο χάλια που τους θεωρώ προδότες. Δηλαδή δεν πολεμήσαν, ας πούμε χάσανε με κάτω τα χέρια κτλ. Μάλιστα. Και το απαντά λοιπόν ο Σούπερ 3. Δεν είναι αυτό προδοσία, λέει κύριε Σκόρδα. Προδοσία είναι αυτό που μας είπε σε εμάς. Τι τους είπε, λέει, ωραία, τι μπορεί να τους είπε. Τους είπε λοιπόν ο Σκόρδας τότε και μαλώσανε, ήταν η εποχή που είχαν σκοτωθεί με τον Σούπερ 3, ότι μην ασχολείστε συνέχεια με τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ δεν μπορούμε να τον φτάσουμε. Ασχολείστε συνέχεια με αυτό και χάνουμε την πορεία μας. Αυτό είναι προδοσία, κύριε Σκόρδα. Ο έρημος ο Σκόρδας τα έλεγε από τότε, αυτοί μυαλό δεν βάλανε. Λοιπόν, δεν είναι καλοί και υπάκουοι, γι' αυτό θα φάνε αυτά που θα φάνε αύριο. Άντε γεια, άντε γεια, ήρθε ο Μουρελής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο Μενώτη. Να είσαι καλά. Τα κρεοπολία Ανιγρίτα με δύο καταστήματα, Ολύμπου 22 και Εύοσμο, Καραουλή και Δημητρίου 80. 2-31-0-500-042 και μην ξεχνάτε, το Σάββατο 2 Μαρτίου, πάρτι Λουκάνικο. Με τσίπουρα, καβάλας και κρασιά σας περιμένουμε για να δείτε τα κρέατα και τα υπόλοιπα εδέσματα που προσφέρει τα καταστήματα Νιγρίτα. Απ' τα άγραφα, πού να τρέχεις τα άγραφα όταν έχεις άγραφα. Δίπλα σου, στο Χορτιάτι, δεξιώσεις γάμων, βαφτίσεων, εταιρικές εκδηλώσεις, παιδικά πάρτι οργανωμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. 2-31-0-622-705 www.apopavlatagrafa.gr. Πού να τρέχεις τα άγραφα όταν έχεις άγραφα. Πήρες όμορφο δώρο στην κοπέλα, βάλε και μια όμορφη κορδέλα. Μπορείτε να την πάρετε από το Γιώργο του Κουσουρί και την εταιρεία Atlas. Εκεί θα βρείτε τεράστια ποικιλία υλικών από Ευρώπη, Κίνα και φυσικά από την εγχώρια αγορά, την οποία ο Atlas και ο Γιώργης ο Κουσουρίς υποστηρίζει από την αρχή της πορείας του. Το κομμωτήριο της κυρίας Έφης, γεια σου Έφη, η πιο παλιά και η πιο δική μας χορηγός εδώ και ένα χρόνο με την παρουσία τους, Λαμπρίνη και το μαγαζί της, αλλά βοηθάει και την εκπομπή στα δύσκολα χρόνια που έχουμε περάσει. Κομμωτήριο της Έφης, Ολύμπου 23-231-05-15-017. Με μόνο 5 ευρώ μπορείτε να πάτε και να κουρευτείτε άντρες, γυναίκες και παιδιά. Και φυσικά τα ψάρια, το ψαροπολείων Αιγαίων. Φρέσκο ψάρι, ψητό, τηγανιτό, με εδέσματα, με ψαροειδή, με όστρακα. Να μπορείτε να πάρετε και την κουζίνα μας, αλλά να παραγγείλετε και ό,τι ψάρι υπάρχει εκεί πέρα και είναι μεγάλη ποικιλία μας, να σας το μαγειρέψουμε, να το ψήσουμε ή να το τηγανίσουμε και με μια εκπληκτική συσκευασία που υπάρχει να το πάρετε στο σπίτι σας. Και μην ξεχνάτε, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, με κάθε κιλό τσιπούρες που παίρνετε και μια τσιπούρα δώρο για να βοηθήσει στην κρίση και το ψαροπολείων Αιγαίων, την οικογένεια την οποία θα ψωνίσει και θα μας κάνει τη χαρά να μας επισκεφτεί στις εγκαταστάσεις μας που βρίσκονται. Αγίου Δημητρίου 70 στη Θεσσαλονίκη. 2-31-0-2-14-0-0-0 και 1-0-0-1. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο και να παραγγείλετε ό,τι θέλετε, γιατί κάνουμε και delivery. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος, πήραμε ένα τέταρτο από τον Σταμάτη, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί στην κίνηση, είναι εδώ και ετοιμάζεται, πήρε το δώσε έξω για ένα ταξίδι αθλητικό και στοιχήματος σε όλο τον κόσμο. Εμείς θα είμαστε κοντά σας αύριο στις 11. Ωστότε, να είστε καλά, να περνάτε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Να ξέρετε ότι το μεγαλύτερο αγαθό στον άνθρωπο είναι η υγεία. Γιατί όταν έχεις την υγεία σου μπορείς να δουλέψεις. Και όταν μπορείς να δουλέψεις μπορείς να βγάλεις χρήματα. Οπότε, έχοντας υγεία,
εργασία και χρήματα, ο έρωτας είναι μια εύκολη υπόθεση. Για χαραντάν και τα κουκιά μπαγλάν. Τσικ.